Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε και σήμερα. Χρόνια πολλά. Χριστό Ανέστη. Εδώ είμαστε. Μπάσκετ City. Πάμε μέχρι και τι 10 μπασκετικά. Με ό,τι υπάρχει, ό,τι κινείται στον, στον πασχετικό χώρο μαζί με στα Μάτι Μουρελή θα πάμε για περίπου ένα, ένα δίωρο. Ε, πραγματικά είναι στιγμές που θα ήθελα να σα μεταφέρω όλα όσα συζητιούνται στου διαδρόμου του Λίμπερο. Ε, με φίλου τη Λίβερπουλ, τη United, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Ε, αλλά εδώ είμαστε μόνο για μπάσκετ να τα σήμερα μέχρι και τις, και τις 10 και με αγωνιστική να, να τρέχει έτσι το μπάσκετ έχει αγωνιστική και τώρα μεσοβδόμαδα και το, το Σαββατοκύριο καθώς ακολουθεί μετά μια μεγάλη διακοπή λόγω των, το play-off της, της Ευρωλίγα αύριο παίζουν α, οι δύο ομάδες και αλφα 2 αύριο παίζει ο Ιερακλής με το, με το, ψυχικό και αύριο παίζει ο Πάοξ στην Εύρα της ΑΕΚ το, το ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής, αγωνιστικής, και ο Άρης παίζει με την, με την Κίμη <ηγούμε> <ερθένα> uh, σήμερα έχει δύο παιχνίδια uh, στα οποία έγινε πάνω κάτω τα αναμενόμενα παιχνίδια που, το αναμενόμενο παιχνίδι που έχουν ενδιαφέρον για την uh, ουρά της μαθηματικής και για την και για τη μία θέση θα πω εγώ που, παίζεται που σήμερα uh, τη μία θέση δηλαδή παραμονή στην κατηγορία αν θεωρήσουμε ότι τα τρίκαλα uh, έχουν υποβιβαστεί ουσιαστικά μένει το, το μαθηματικό ο, ο κόρυβο νίκησε τον το φάρο. Σημαντική είναι για τον κόρυβο στη λογική του να, να συνεχίσει να ελπίζει. Έχει δύσκολο πρόγραμμα μπροστά του, αλλά αν ήθελε να συνεχίσει να ελπίζει, έπρεπε να κερδίσει σήμερα τον, τον φάρο Λάρισα. Το έκανε. νίκησε με 73-55. Με καλή εικόνα. Και η αλήθεια είναι ότι ο κόρυβο τελευταίο καιρό είχε διάφορα προβλήματα. Το λέω γιατί τον είδα στο προηγούμενο παιχνίδι με τον, με τον Πάοκ. Πραγματικά δεν έδειχνε σε κανένα σημείο ομάδα που μπορεί να, να το γυρίσει. Ε, σχεδόν 10 μέρες μετά ε, ήταν έτοιμο στην έδρα του απέναντι σε ένα κακό φάρο κέρδισε με 18 πόν, σε 73 73-55 έφτασε σε 7 νίκες και παραμένει φυσικά μέσα στο, στο κομμάτι της, παραμονή. Ε, παραμονής νίκη είχαμε και για τον Πανιόνιο στην έδρα των ε, Τρικάλων και αυτή ε, αναμενόμενη νίκη στη λογική ότι ε, ο Πανιόνιος είναι σε πολύ διαφορετική κατάσταση από τα Τρικάλα δεδομένη χρονική στιγμή τα Τρικάλα ε, μετά και τη σημερινή ήττα μένει μόνο και το, το μαθηματικό κομμάτι της επιβεβαίωσης της, του υποβιβασμού. Ε, βέβαια, ο Πανιόνιος δεν νίκησε εύκολα. Ε, μια ομάδα έξι παικτών θα πω εγώ. Αν σκεφτούμε ότι ε, είχε κάποιους μικρούς που δεν παίξανε καθόλου. Στα τρίτα βλέπω ότι έχουν συμμετοχή. Ε, ουσιαστικά, επτά παίχτες. Έτσι. Ε, υπάρχουν παράπονα από τους για διατησία Uh, πυλωίδι και τσαρούχα η γενικά η συγκεκριμένη τσαρούχα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ενδιαφέρουσα περίπτωση τέλο πάντων uh, σε κάθε περίπτωση ο Πανιώνιος νίκησε με 76-81 uh, και έτσι για αυτός παραμένει φυσικά ζωντανός στην, uh, στη μάχη της παραμονής και ο Πανιώνιος και ο Κόρυβος πήγανε στις, uh, στις 7 νίκες ο Κόρυβος λέω, ότι έχει ένα πρόγραμμα περίεργο μπροστά του και, και δύσκολο του Πανιονίου είναι τέτοιο που μπορεί να το επιτρέψει να φτάσει στι 8-9 νίκε, που είναι αρκετά πιθανό. Τι 9 νίκε να πούμε σήμερα που μιλάμε, για να μείνει στην, κατηγόρια. και βέβαια και αυτοί όλοι φτάσαν τον Άρη. Καλά, λέω. Σταμάτη μου, λέει καλησπέρα και εκτό ανέστη φίλου μου. ευχαριστώ πολύ, στου αγαπητέ πολλά, έτσι με υγεία όλου. Ε, ναι, τώρα μετά τα σημερινά που που όπω είπε, ήταν πάλι πολύ αναμενόμενα. Δηλαδή, ο κόρυβο ήταν το φαβορή στο παιχνίδι με το Φάρο και το πανιόνα με τρίκαλα. Αν και όπω είπε, δύσκολη η νίκη του, του Πανεωνίου. Ε, πλέον το παιχνίδι του αρη αύριο αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία με την ΚΙΜΗ. Mm -hmm. ε, ο βαθμός δυσκολίας ήταν πριν από το παιχνίδι ε, πολύ μεγάλος. Έτσι, mm -hmm. χωρίς δηλαδή τα σημερινά αποτελέσματα. Ε, και έγινε ακόμα πιο μεγάλος, γίνεται ακόμα πιο μεγάλος και με τις απουσίες που θα έχει αύριο ε, Νομίζω ότι εντάξει, το πάω σίγουρα είναι το ντέρμπι που θα δώσει στον ηγητή προβάδισμα, θεωρώ εγώ, ή μάλλον θα τον κρατήσει μέσα στο κυνήγι τη τετράδα. Έχει επάξιο αφοσίωση για αυτό το παιχνίδι, θα πούμε. Ναι, σίγουρα ακόμα ε, όλες οι ομάδες είναι μαζί και στην τετράδα, αλλά ε, σίγουρα όπω σχεδιάζει αύριο το τέρμπι, αυτό θα είναι τον πρώτο λόγο. Ε, απ' την άλλη, όσον αφορά την ε, παραμονή, νομίζω ότι το παιχνίδι του Άρη αύριο είναι εξαιρετικά ε, κρίσιμο. Βλέποντα κάτι τη βαθμολογία ε, τώρα ας πούμε, για την. Για τι τελευταίε, όπω είπε και εσύ, τα τρίκαλα περιμένουν και μαθηματικά. Νομίζω στο επόμενο παιχνίδι που έχουν τα τρίκαλα. Ε, το οποίο, αν δεν κάνω λάθο, πρέπει να είναι με τον Άρη. Ναι, εφόσον ο Άρη κερδίσει την άλλη εγωναστική, τα τρίκαλα είναι στι νίκε. Ναι, νομίζω ότι κάπου εκεί θα τελειώσει. Και, εντάξει, και μαθηματικά. Νομίζω ότι πρέπει να έχει τελειώσει τα τρίκαλα. Μπορεί, τα αλλά δεν το λέω και εγώ με σιγουριά να σου πω την Γιατί δεν απομένει. το έχω 100%. 100%. Κοιτάζει, 4 mm -hmm. ε, το ρέθυμνο. Παίζει αύριο θα πάει 30. Τα καλά, 4 και 8, δηλαδή και 4 μά να κερδίσουν, πάνε μέχρι 33. Πάμε, ε, 7 νίκε. Όχι, ρε, τι, 4 αγούσικε μίλησαν ακόμα. Mm -hmm. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι τα καλά και μαθηματικά έχουν πέσει. Mm -hmm. Πρέπει να δούμε λίγο τι οπαθμίε με τον κόρυβο γιατί ε, ο κόρυβο ίσω να είναι η ομάδα ε, με την οποία μπορεί να ισοβαθμίσει αν πούμε ότι κάποιο άλλο θα βρεθεί από κάτω. Νομίζω ότι τα τέταρτα και μαθηματικά έχουν πέσει, αλλά σίγουρα πέφτουν μαθηματικά αν χάσουν από τον Άρη την επόμενη αγωνιστική. Ναι, ναι. Ε, γι' αυτό λέω ότι το παιχνίδι του Άρη με την Κίμη αύριο είναι εξαιρετικά κρίσιμο, γιατί ε, ο Άρης έχει ε, δύο βασικότατε απουσίε. έτσι, Αθηναίου και Μπέλ. Ουσιαστικά δηλαδή κόβεται ένα τεράστιο ποσοστό από την ε, ε, γραμμή πυρός στην περιφέρεια mm. του Άρη, Απέναντι σε μια ομάδα που έχει και καλή περιφερειακή γραμμή και καλού ψηλού, έτσι με το μαγκί δηλαδή που, κάνει... που, είναι πολύ καλό, αλλά εντάξει και μακφάντε στην περιφέρεια. Είναι και μια ομάδα που έχει και πολύ καλή προπονητική οδηγία. Γενικά δηλαδή είναι μια ομάδα που φέτο από ένα σημείο και μετά που έκανε αλλαγέ και πρόσθεσε παίχτε όπω είναι ο Μακφάντε, όπω είναι ο, ο Κάιζερ που έτσι έχει ένα ενδιαφέρον στοιχείο στο παιχνίδι του τέλο πάντων. Ε, απλά <χαι> για μένα όπω το βλέπω το παιχνίδι απ' έξω, φίλο μου σταμάτη. Ε, Είπε ο Αθηναίο είναι ε, οριστικά νοκάουτ Αθηναίος και ο Μπέλ ακόμα και να παίξει. Όχι, ο Μπέλ θα παίξει. <laughs> ο, ο Μπέλ για Αθηναίου είναι εκτό. Αποσ... Είναι πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι μάλλον θα είναι εκτό και οι δυο του και με τα τρίκαλα. Ναι. Έτσι, δηλαδή. Ε, αν ήταν εγώ, πιστεύω, στο χέρι του γιατρού δεν θα παίζανε ούτε με τα τρίκαλα. Ναι. Οι συγκεκριμένοι δύο αθλητέ mm. δεν θα είναι έτοιμοι. Ναι. Ε, οπότε ο Άρη δηλαδή πάει και στα τρίκαλα χωρί αυτού του δύο βέβαια. Τα τρικάλα, όπω είπε και εσύ, ναι, μένουν ναι, διαλυμένα. Ναι, μένουν. Παίζουν με 6-7 παίκτε. Σήμερα παλέψαν. Έτσι, δηλαδή πανέμον στο τέλο του γύρου στο παιχνίδι. Mm -hmm. ε... Αλλά σίγουρα θεωρώ ότι και με τα σου, είναι το φαβορήτο το παιχνίδι με τα τρικάλα. Αλλά... Στο αυριανό παιχνίδι, βέβαια, εδώ είναι το θέμα. Ε... Ο Άρη θέλει την νίκη για να παραμείνει μακριά από, τις... από την πρώτη-λευταία θέση. Δηλαδή, θα πάει ο Άρη στου 30, θα έχει από κάτω. Ε, τον Πανιόνιο με 29 και τον Κολοσσό με 29. Mm -hmm. ε, έχει να παίξει τα τρία λαβάδε. Έχει να παίξει εντό με τον Πανιόνιο, έχει να παίξει με το Ρέθυμνο εντό και με τον Κολοσσό εκτό. Βλέπουμε δηλαδή ένα σχετικά βατό πρόγραμμα. Το Ρέθυμνο βέβαια και αυτό, άμα παρατηρήσει, μπλέκεται λίγο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή το Ρέθυμνο τώρα παίζει αύριο ε, με τον Παναθυνέκο. Λογικά θα χάσει. Mm -hmm. Έτσι το Ρέθυμνο. Θα πάει στου 30. Δηλαδή και το Ρέθυμνο αυτή τη στιγμή, δούμε λίγο τη βαθμολογία. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμο τι λέμε. Ο Παναθηναίκος έχει 42, έτσι. 38 Ολυμπιακό. Λαύρε προμηθεία πάω και Άκ έχουν από 34. Έτσι. Η Κίμη έχει 31. Ο Κολοσσό είναι 30. Ο γυμναστικό ο γυμναστικός πήγε πλέον 31. Έτσι. Αν δεν βλέπω καλά, κάτσε να δούμε λίγο γιατί δεν ξέρω αν την ανέωσαν σαν και. Πρέπει να την ανέωσαν όμω. Να πω την αλήθεια. Να τη δούμε, ναι, ναι, ναι έχουνε βάλει, έχουνε την έχουν βάλει. Έχουν το τον... βάλει, τον. Ωραία. Ε, Λοιπόν, λέγαμε ότι ο Κολοσσός έχει 30, ο γυμναστικός 30 8, στο 8 και στο 9. Στο 10 είναι ο Κόρυβος και ο Πανένας με 29 και ο ρέθυμνο. Στην ισοπαθμία βλέπουμε εδώ ότι ο κόρυβο έχει το πρώτο λόγο. Στο mm -hmm. ε, 13 δυνάζει με 28 και τα τελευταία τα τρία με 25. Το ρέθυμνο, αν χάσει αύριο πάει 30. Έτσι. Mm -hmm. Ο Κολοσσός αν χάσει λέμε θα πάει 31. Δεν πρέπει ότι γίνεται μεγάλη μάχη τώρα. Το Ρεύθιμνο το οποίο παίζει αύριο με ο Κολοσσό είναι τον Προμηθέα, μέσα στη Ρόδο βέβαια. Έτσι. Αλλά ο Προμηθέα χαίρομαι ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Τι mm. γίνεται τώρα. Βάζουμε ένα σενάριο τώρα, λέμε τώρα. Κολοσσό χάνει πάει 31, γυμναστικό 30, κόρυβο ε, 30 και το ρέθυμνο. Κόρυβο 29, πανιώνε 29. Κερδίζει ο πάει και αυτό 30. Δηλαδή έχουμε ένα γκρουπ 6 ομάδων με τι οποίε παίζει ο Άρης, για παράδειγμα. Δηλαδή και με τον Κολοσσό παίζει και με το ρέθυμνο, mm -hmm. Και με τον πανιώνε παίζει Έτσι. Έχουμε ένα γκρουπ όλων αυτών των ομάδων που πραγματικά είναι στην κόψη του ξεραφιού. Είναι στη μία νίκη. Γι' αυτό λέω πόσο κρίσιμη είναι η αυρινή νίκη με το παιχνίδι για τον Άρη. Γιατί στη νίκη πάει 30, ανασάνει κάπω γιατί έχει από πάνω τον, τον κόρυβο με τον οποίο χάνει την ισοβαθμία. Και έχει και τον πανιόνο μέσα στο παλαιό. Οπότε άμα γυρίσει τον πανιόνο, έχει την ισοβαθμία με τον πανιόνο. Ο, ο κόρυβο ο, είναι... ο οποίο, κάτσε λίγο γιατί το είχα τον μπροστά ο μου. Ο κόρυβο ναι. το έχω και εγώ το πρόγραμμα. Ο κόρυβο έχει να παίξει. Έλα ρε, κόρυβε. Λοιπόν, κέρδισε σήμερα τον το Φάρο. Την άλλη αγωνιστική πηγαίνει να παίξει ε, στην Πάτρα με τον, Προμηθέα το Σάββατο και μετά τη διακοπή έχει Παναφυναϊκό στην Αμαλιάδα, Κίμη εκτό έδρα και Τρίγαλα εντό. Για τον κόρυβο εδώ βλέπει ότι τα παιχνίδια κλειδιά θεωρώ είναι τα δύο τελευταία. Ναι. Έτσι, με ναι. Κίμη εκτό, που εκεί mm -hmm. η κύμι, λογικά πρώτη τελευταία γνωστή μπορεί να είναι, θα είναι λογικά διάφορη. Mm -hmm. Και τα τρίκαλα τα οποία λογικά τελευταία γνωστή μπορεί να κατέβουν να παίξουν κιόλα. Ναι. Έτσι, οπότε ο κόρυβο έχει τη δυνατότητα να κάνει δύο νίκε. Αν κάνει δύο νίκε, δηλαδή πάει 31, 33, 35 με τι δυο Λέμε τώρα. Mm -hmm. Έτσι, οπότε καταλαβαίνει κανεί ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Για όλου αυτή τη στιγμή. Και κάθε παιχνίδι, ειδικά το αυριανό για τον Άρη, είναι εξαιρετικό κρίσιμο. Το αυριανό για τον Άρη, έτσι όπω είναι η κατάσταση, είναι πολύ σημαντικό να το κερδίσει. Ναι, ναι, ναι. ναι. Γιατί αν το κερδίσει είναι καλά, αν όμω δεν καταφέρει να το κερδίσει, μπλέκει. Κοιτάξτε. Θα τα λέμε απλά, ο σωστό αυτό που λε. Αν το χάσει ο Άρη αύριο το παιχνίδι μπλέκει ναι. και μπλέκει χοντρά, mm -hmm. έτσι γιατί θα μείνει στου 29 Θα είναι ε, στην ισοβαθμία με τον Κόρυβο που έχει από κάτω γιατί έχει χάσει, ε, έχει την ισοβαθμία ο κόρυβο με τον Άρη Θα έχει από πάνω το ρεθύμνο και θα έχει στα ίσα και τον Πανιώνιο που έχει 29 κι αυτός τώρα mm -hmm. Εντάξει, θα έχει να παίξει με τον Πανιώνιο μέσα, ο Πανιώνιος είναι ανεβασμένο, έχει διαιτησία. το βλέπουμε όλοι Πανιόνιο έχει ευδετησία, έχει μπρόξιμο. Σήμερα έχει πάρα πολύ. Ξεκάθαρο διδυσία. είναι αυτό, ε, Νίκο. Πάρα πολύ ότι έχει μπρόξιμο την ευδετησία ο Πανιόνιο. Έτσι. Ε, έχει το ρέθυμνο το οποίο ναι, μεν το έχει εντό έδρα στο Αλεξάνδριο, αλλά το ρέθυμνο δεν είναι μια ομάδα την οποία μπορεί να την υποτιμήσει. Έτσι θα είναι δηλαδή τέρμπι το παιχνίδι 50-50. 50-50. Πάει με στη Ρόδο που θα πρέπει βάλει αυτή τη στιγμή να θέλει Ρόδο να κάνει νίκε για να είναι διάφορη τελευταία αγωνιστική. Mm -hmm. Έτσι. Να μην ε, ασχολείται με το παιχνίδι ο κολοσσό. Ε, και νομίζω ότι το πιο χαλαρό παιχνίδι θεωρητικά, ξαναλέω το πιο χαλαρό παιχνίδι θεωρητικά, είναι αυτό με τα τρίκαλα. Εγώ τα τρίκαλα σήμερα που τα είδα λίγο το μάτς, έτσι άμα πας χαλαρός θα χάσεις. πήγε να την πατήσει. Αλλά ο είπαμε στο τέλος ότι έχει καλή ομάδα, έχει διετησία, κέρδισε. Θεωρώ ότι το παιχνίδι αύριο για τον Άρη είναι εξαιρετική σημασία. Πρέπει ο κόσμο να δώσει το πάνω στο γήπεδο για να καλύψει όσο μπορεί κάπω τι απουσίε. Έτσι θεωρώ αυτό που είπε είναι πολύ σωστό ότι εκεί Κίμη μια ομάδα και προπονημένη και δουλεμένη καλά. Είναι, είναι μια καλή ομάδα. Ναι, και έχει ένα Μακφάντεν που μπορεί να σε καταστρέψει. Ακριβώ. Ο Μακφάντεν είναι, θα πω εγώ, παίκτη παλιά κοπή. Δηλαδή μπορεί να σε βάλει 30 mm -hmm. και να σε e τελειώσει. Mm -hmm. Άνα μπράβο. <laughs> Έτσι. Ε, Σύνε τι απουσίε του Άρη στην περιφέρεια, που για μένα όσον αφορά το θέμα του Μακφάντεν, θεωρώ ότι μια σημαντική απουσία είναι ο Μπέλ. Ο Μπέλ ο οποίο είναι πολύ καλό αμυντικό. Ο Αθηναίο δεν είναι καλό Έτσι, Ο Αθηναίο μπορεί να απασχολήσει επίδεση, να σκοράρει, να πάρει φάουλ. Δεν ε, είναι καλό αμυντικός. Θα παίξει πολύ, πολύ και στο κομμάτι δημιουργία εκτέλεση. Ε, ο, ο, ε, ο Μπέλ. Ο Μπέλ, συγγνώμη. Ο Μπέλ είναι ένας παίκτη ο οποίο ε, μπορεί να προσφέρει πάρα πολύ και στο μαρκάρισμα, θεωρώ και του Μακφάντεν, σαν πει κοντό. Οπότε αγγέλου τώρα πρέπει να κάνει. Ε, να δώσει σίγουρα παραπάνω χρόνο σε Πουλιανή τη φιώνει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Πρέπει ο Άρης να έχει ένα αποχωρίδι καλό, όχι το αποχωρίδι των τελευταίων αγώνων. Ένα αποχωρίδι καλό. Γιατί το αποχωρίδι των τελευταίων αγώνων δεν είναι καλό. Ούτε σε άμενα, ούτε σε επίδεση, ούτε σε οργάνωση. Έχει θέμα ο μικρό. Ε, και από εκεί πέρα πρέπει να πάρει βοήθειε από του υπόλοιπου ε, παίκτε, κυρίω με στη ρακέτα. Γιατί και εκεί, εκεί η έχει καλού παίκτε. Δηλαδή και ο Μαγκή είναι πολύ καλό παίκτη. Mm -hmm. Έτσι και θεωρώ ένα που έχει κύμη σε σχέση με τον Άρη είναι ότι η κύμη έχει πόσο έξι ξένου, Νομίζω 6, με πέντε νομίζω, Αμερικάνους Έτσι, Έτσι. και το Μανουλόπουλο που είναι ένα παίκτης ο οποίο είναι καλός ένα παίκτη. Έχει και το τσακάρα και ένα παίχτη που μπορεί σε μέρα που είναι έξω από τα 675 να σε χτυπήσει Γενικά, Γενικά θεωρώ ένα πάρα είναι πολύ μια... Για το επίπεδο που είναι η κύμη εκεί στο 6-7-8 είναι μια καλή ομάδα Έτσι. Είναι Θεωρώ καλή ότι είναι ομάδα. ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Άρη αυτό οι απουσίε το κάνουν ακόμα δυσκολότερο. Δύο βασικέ απουσίε. Δεν ξέρω τι κόλπο μπορεί να βρει ο Αγγέλου. Λογικά ε, θεωρώ ότι θα το πάει στην δύναμη πάλι στο τζαμπουκά στην άμυνα. Γιατί δεν το 57. Θέλω να νομίζω ότι αύριο είναι και μονόδρομο αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν είναι Θεωρώ ότι θα το πάει έτσι το μάτσο ο Αγγέλου. Έτσι με άμυνα σκληρή, με το μάτσο του 55 πόντου. Δεν πιστεύω να το πάει παραπάνω. Mm -hmm. Γιατί εκεί μπορεί να φτάσει. Ο Άρη, δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Άρη, να δούμε λίγο και τα στατιστικά. Ε, ο Άρης αυτή τη στιγμή χάνει 10 πόντους, 10, 10 πόντους από τον Αθηναίο, έτσι, και 7 πόντους από τον Μπέλ. Mm -hmm. 17 πόντους από τους uh, 67 που βάζει. Και ασύστηκαν από τον Αθηναίο; από τους 10 ναι. που βάζει. Ο Άρης βάζει 67 πόντους και χάνει 17 αύριο. Δηλαδή πάει mm -hmm. κατευθείαν αυτό με τους 50. Όπω mm -hmm. Όπως εσύ, όσον να τι assist ε, για δηλαδή τον Αθηναίο κυρίω. Αυτό είναι που... Ναι, ο... που, το αναφέρω. Ο Αθηναίο δίνει κοντά στι 2,5 assist, περίπου από ό,τι αντιλαμβάνομαι εδώ. Και ο Μπέλ δίνει κοντά στην ε, μία κάτι. Δηλαδή κάνει σχεδόν 4 assist. Έτσι, από τι 13 που είναι. Mm -hmm. Και ανέβηκε πολύ τώρα τελευταία, με τα δύο μα τελευταία. Έτσι, αντιλαμβάνεται ο καθένα λοιπόν ότι η αποστολή του Άρη αύριο είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ε, μετά τη σημερινή νίκη του Κορύβου, θεωρώ εγώ γιατί πανεωνίδαν αναμένομενοι του Κόρυβου επί του Φάρου ε, και ο Φάρο δεν μπορεί να πει ότι είναι χαλαρό ακόμα, είναι στου 30. Γενικά είναι φέτο, δεν ξέρω, πολλά χρόνια νομίζω έχει να γίνει αυτό. Δηλαδή να, είμαστε, να έχουμε ένα γκρουπ 6-7 ομάδων αυτή τη στιγμή που να είναι σε φάση μπορεί να πέσουν. Αυτή ναι. τη στιγμή αυτό είναι το γκρουπ. Το Έτσι. είπαμε. Από τι ομάδε που έχουν 30, από τον Κολοσσό δηλαδή και κάτω. Από τον Κολοσσό και κάτω, όλε οι ομάδε είναι για να πέσουν. Έτσι, ο γυμναστικό είπαμε με, με ολοκληρωμένα τα παιχνίδια. Το 22 παιχνίδια έχει 30. Έτσι, ο Κόρυφο έχει 29. Ο Πανιόνη 29. Με ολοκληρωμένα τα παιχνίδια. Έτσι. Ο Τωρέντιμο έχει 29. Με ένα παιχνίδι λιγότερο. Ο Άρη 28 με ένα παιχνίδι λιγότερο. Και ο Κολοσσό 20-30 με ένα παιχνίδι λιγότερο. Και τα παιχνίδια που έχουν να παίξουν, δηλαδή αυτοί τώρα, είναι λογικά παιχνίδια που θα τα χάσουν. Δηλαδή και ο ε, κολοσσό και το ρέθυμνο. Να ξεπομπηθεί, δηλαδή, τώρα αν κερδίσει ο κολοσσό αύριο, έτσι, σίγουρα καθαρίζει λίγο αυτό από την μπουγάδα αυτή. Εντάξει, είναι, είναι, δηλαδή, δηλαδή, είναι, δεν είναι, θα μείνει και χαμηλά ο κολοσσό, αλλά τώρα που μιλάμε, ε, ομάδε που είναι ακόμα και σε 9 νίκε. Μπλέξαν, μπλέξαν, στο... μπλέξαν, πολλοί ομάδε, μπλέξαν πολλοί ομάδε. Έτσι, ε, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και για τον Άρη. Ξαναλέω, με βάση ε, και τι δύο σημαντικέ απουσίε που έχει αύριο, γίνεται κάλεσμα και στον κόσμο, δηλαδή και δηλώσει Μποχορίδη, ε, και ο κ. Παπαγεωργίου που από τι δηλώσει, όλοι καλούν τον κόσμο να βρεθεί στο γήπεδο. Ε, γιατί είδαμε πώ πήγε το παιχνίδι με τον, προμηθ, προμηθέα που είχε, που είχε σαν πολύ, πολύ, δυνατή ατμόσφαιρα. Και, αυτό, και έτσι το κέρδισε. Ναι, και ουσιαστικά αυτό βοήθησε πάρα πολύ τον, τον Άρη να κερδίσει. Κάτι ανάλογο θέλουν και τώρα. Έτσι. Mm -hmm. να δούμε, Νίκο, δεν ξέρω. Πραγματικά φύ, είμαι πολύ προετοιμασμένο για τα βραβεία παιχνίδια γιατί έχουμε αυτέ τι δύο αποσύσει πολύ σημαντικέ για τον Άρη. Και ξαναλέω ότι εγώ θεωρώ ότι ο Μπέλ μπορεί να μην δίνει του πόντου του Αθηναίου ή να μην οργανώνει προς Αθηναίου, αλλά παίζει πολύ καλύτερη άμυνα. Και αύριο άρεσε θέλει άμυνα κυρίω απέναντι σε μια ομάδα που εκεί μην νομίζω βάζει κοντά στου 78 και τρώει 82. 81-82. Mm -hmm. Και 78 δηλαδή δεν είναι λίγο. Σαν επιθετικά δεν είναι λίγο, δεν είναι μικρό νούμερο. Ο Άρη βάζει 67. Έτσι. Δηλαδή είναι μια διαφορά, ήδη ξεκινά mm. μια διαφορά 10 πόντων είναι αυτό το παιχνίδι, εγώ τα λέω πίξ λάξ τα λέω αυτά τα παιχνίδια, γιατί αν <laughs> το πάρει θέλει μπουνιά και κλωτσιά, έτσι για να το πω πολύ απλά. Ε, είναι παιχνίδι το οποίο άρεσε να βάλει τον κόσμο μέσα στο παιχνίδι, να παίξει άμυνα, να το πάει χαμηλά έτσι, και εκεί να το, να το, να το, να το κερδίσει. Ε, εγώ νομίζω ότι αυτέ οι ομάδε, η, η είναι μια καλή ομάδα. Το προμηθέα που τον είδαμε μέσα στη σεζόν νωρίτερα, το Λαύριο. Ε, την άποψή μου για το παλέ την έχω εκφράσει χιλιάδε φορέ. δεν μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε στο, στο παλέ, σε ό,τι φάση και να είναι Είναι και το κομμάτι το πνευματικό που πρέπει να δουλέψει η εκάστοτε αντίπαλη ομάδα για να κερδίσει μέσα στο παλέ. Και ο κόρυβο, αν θυμάσαι που είχε κερδίσει, είχε κερδίσει από κάτι συγκυρίε τρελέ τώρα. Έτσι, είχε χάσει ο το παιχνίδι στα χέρια του. Εντάξει, ναι, συμφωνώ. Ε... Και ο Πάοκ που κέρδισε με στο, με κέρδισε με δύο σκοτωμένα τρίποντα στο, στο τέλο. Ναι. Αυτό απλά... θέλω να σου πω ότι ναι. δεν κερδίζει στο σε ό,τι φάση και να είναι η κάθε ομάδα, όπω και να έρχεται πλήν των δύο, το έχω πει το έχω εκφράσει χιλιάδε φορέ, ο Άρης είναι πάντα φοβολή. Ναι. Απλά ξέρετε τι Νίκο, πάντα αυτή την περίοδο, ειδικά αυτή τη χρονιά, φέτο, ε, συμφωνώ σε αυτό που λε, αλλά μέσα στο γήπεδο τα δεδομένα αλλάζουν. Ναι, συμφωνώ. Ε, Έτσι. Δηλαδή ο Άρης, ναι, ναι. Ε, με Γιαννάκη είχε τεράστιο πρόβλημα. Αγωνιστικό. <στονίτως> τεράστιο. Έτσι. Και ο κόσμο που ερχόταν νομίζω ότι δεν μπορούσε να βοηθήσει όπω για παράδειγμα βοήθησε με τον προμηθεά με Άγγελο. Που είδαμε κάποια μικρά, μικρά, τε, μικρέ τεχνικέ αλλαγέ mm -hmm. στην ομάδα. Να. Ε, το θέμα είναι ότι ο Αγγέλου τώρα που είχε ένα διάστημα λίγο λοιπόν, να δουλέψει με του παίχτε, ε, του ήταν αυτοί οι δύο τραυματισμοί mm -hmm. και ουσιαστικά τώρα πρέπει ουσιαστικά πάλι να, να, να ξαναφτιάξει πλάνο, να ξαναφτιάξει τακτική για το παιχνίδι το αυριανό με την κίμη. Δεν ξέρω, ξαναλέω, είμαι πολύ προβληματισμένο. ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό το παιχνίδι. Με την κίμη, γιατί και η κίμη δεν είναι μια ομάδα, η οποία α πούμε βαθμολογικά ακόμα δεν είναι αδιαφορή κίμη. Πρέπει να κερδίσει. Ε, και είναι και μια ομάδα που νομίζω είναι στο γκρουπ των ομάδων που το να κάνει νίκη με στο παλέ είναι. Τι να πω τώρα, νίκη ε, ιστορία. Ε, ναι, Όπω ε, ναι, ε, έκανε ο κόρυβο ε. ε. και πανηγύριζαν ε, ναι. γιατί δεν είχαν κερδίσει ποτέ με στο παλέ. Έτσι και η κίμη ε, το βλέπει αυτό. Ναι. Ε, δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο. Αυτά είναι τα αγωνιστικά να πω ότι πριν από yeah. λίγο ολοκληρώθηκε η αυτοί οι δύο είναι εκτό, έτσι Μπέλ και Αθηνέου. Ξαναλέω ότι μάλλον θα είναι εκτό και με το παιχνίδι με τα τρίκαλα. Δεν θα αγωνιστούν ούτε στο παιχνίδι με τα τρίκαλα. Αυτοί οι δύο. Είναι στι χειρότερε στιγμέ αυτό για τον Άρη, γιατί έχει τα δύο κολλητά παιχνίδια. Μετά, όπω είπε, υπάρχει διακοπή. Ε, οπότε εκεί θα ε, φτιάξουν τα θέματα του οι παίχτε, θα ξεπεράσουν τραυματισμού και θα είναι κανονικά στα επόμενα τρία παιχνίδια. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Άρη τώρα θέλει νίκες. Έτσι δηλαδή, και ξαναλέω ότι και τα τρίκαλα δεν είναι εύκολο μάτσο. Δεν είναι εύκολο. Ήταν σήμερα τον Πανιώνιος τρίκαλα. Καταλαβαίνουν το νέο. Τα τρίκαλα ήταν μπροστά μέχρι το 35-36, πιο σημείο. Και όπω είπε και ο Νίκο, έγινε σφαγή. Ναι, ναι. Έτσι. Πυλοίδη σφύριζε ό,τι να είναι. Δηλαδή ο Πανιώνιος το βλέπουμε ναι. εδώ και καιρό ότι έχει, έχει διαιτησία μαζί του. Ο Πανιώνιος Έτσι. Τον βοηθάει, να το λέμε έτσι. Τον βοηθάει. Ναι. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή για τον Άρη τι θα κάνει πρώτον αυτό. Και μετά το να μπει λοιπόν, να περιμένει τον κόρυβο από τον κόρυβο πρέπει να κάνει μια νίκη πάνω. Δηλαδή, αν ο κόρυβο κάνει άλλε δύο νίκε, έχοντα ήδη τη σημερινή, ώσπου να κάνει τέσσερι. Mm. Στα επόμενα παιχνίδια. Έτσι. Θα δούμε. Νικόνα. Αύριο θυμίζω είναι το mm. παιχνίδι στι 6. Έτσι, στο Αλεξάνδρου υπάρχουν ήδη εισιτήρια. Αυτά για τα διοικητικά, επειδή ξεκινήσαμε τώρα με τον. Άριστα, διοικητικά έχουμε το θέμα τη κατάψηση του αιτήματο την Πέμπτη. Άστο να πάμε διάλειμμα για να πούμε να επιστρέψουμε και με αυτό. Εντάξει, όχι δια... απ, απλά Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Διοικητικά, αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Έχουν γίνει κάποιε επαφέ για να έρθουν σε διακανονισμού και τα σχετικά. Πρέπει όμω να πέσουν και οι πρώτε προκαταβολέ για να προχωρήσει αυτό. Ελπίζω σε... ότι μέχρι την Πέμπτη θα κλείσει το θέμα και δεν θα υπάρξει κάτι ε, ανησυχητικό για τον Άρη. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. George Masca είναι μαζί μα την πρώτη ώρα. Το χέρσαλόν του Γιώργου Μάσκα στη Γεωργίου Σταύρου 5 στο κέντρο τη πόλη. 23 282 700. Facebook και Instagram George Maskas Hair Salon είναι μαζί μα την, την πρώτη ώρα. Για να πάτε εκεί και να αλλάξετε το, το μαλλί σα ή να το φτιάξετε όπω εσεί θέλετε. Πάμε λοιπόν στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα. <Το> λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Μπα και ξεκινήσαμε, είπαμε κάποια πράγματα εν όψη του αυριανού αγώνα του Άρη με την Κίμνη. Εξέλιξε ο τελικό του Έτσι, Ε, Τεχνίδια που έχουν ενδιαφέρον και για την κατάξη ενό ευρωπαϊκού τίτλου και για το εισιτήριο για την Ευρωλίγα για την επόμενη σεζόν. Λοκομοτίβ με την Νταρουσάφακα είναι ο πρώτο τελικό στην έδρα τη της Λοκομοτίβ Κουμπάνε. 32-31. David πέρα. Blatt. Ναι, ναι. David Blatt, ο οποίο. Αδυναμία. Ξέρεις, αδυναμία. Ο οποίο, αν καταφέρει τη φετινή Νταρουσάφακα, όχι εκείνη που πήγε πέρσι, που ήταν στην Ευρωλίγα και είχε πάρα πολλά χρήματα, όχι τη δεν έχει, απλά δεν είναι στα χρήματα που ήταν πέρσι. Ε, καταφέρει να τη ξαναστείλει στην Ευρωλίγκα μέσω κατάκτηση του Eurocup θα είναι τεράστια επιτυχία. Έτσι, γιατί είναι και μια ομάδα που. Δεν, στον... δηλαδή, ξε... κατάφερε να ξεπεράσει την Μπάγκερ Μονάχου, η οποία Μονάχου ήταν το απόλυτο φοβορή για την κατάκτηση του Eurocup για ε... και να πάει στην, ε... στην Ευρωλίγκα. Μόνο ε, την... στον Άρα πέτυχε Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι, αν το καλώ σκεφτεί. Είναι και Κάπου διάβαζα πρόσφατα κάτι δηλώσει ότι θέλει να ξαναδοκιμάσει το NBA και είναι φυσιολογικό ναι. να θέλει να ξαναδοκιμάσει γιατί ο τρόπο που φαγώθηκε από το Cleveland ήταν. Λεμπρόν. Λέγεμε Λεμπρόν. Λεμπρόν. Εντάξει. ε, όχι εκπληκτικό. Εγώ το θεωρώ από του κορυφαίου οπονητέ ε, που τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και το δείχνει αυτό. Όχι μπει το λόγο, το δείχνει και η ιστορία του. Έτσι, τι έχει κάνει με τη Μακάμπη, τι έχει κάνει με την εθνική Ρωσία mm -hmm. που το πήρε μέσα στην Ισπανία mm -hmm. με τον Χόλτεν τι έχει κάνει τώρα στην Ταρουσάβακα, τι έχει κάνει παλιότερα νομίζω ήταν και στην Πενετών. γενικά το δείχνει η πορεία του και στου ε, Έτσι δεν ήταν άσχημη χρονιά. τα χρόνια του Καβαλιέ. Στο, Μόνο στον Άρη. Φαντάζομαι πόσο προβληματικό ήταν εκείνο ο Άρη εκείνη τη χρονιά. Ναι. Και ο Μπλατ. Ο Μπλατ ήταν σε ομάδα με, θύμισε μου λίγο, ώστε περίπου. Ήταν με Ματ Γουόλ, με Ντικούδη, Κακιούζη, Χατζεβρέτα. Ναι, ε, ναι, 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 κατάλαβα. Ήταν η χρονιά που ξεκίνησε με, με νομίζω, με ματσόν. Και η χρονιά που ο μπέρα. ο Μάτου Γκολ ήταν εκείνο που ο, ο λευκό, ε. Ναι, ναι, με ματσόν ήταν η χρονιά που αποκλείστηκε από το Μαρού στα πραγματικά τη Ευρωλίγκα. Μάλιστα. Και, η χρονιά. και ήρθε ο τέτοιο και είχε χάσει, θυμάμαι τότε και από τα Τρίκαλα. Mm -hmm. Τότε που θα το Γιαμπλέ που ήταν προπονητή, ότι Τρίκαλα. Και βέβαια ο, ο κόσμο του Άρη. βρήκε μέχρι και αυτόν τον προπονητή ναι, είχε δει στο Ολυμπιακό εδώ, όπω μου λέει ο Βαρουζάπτοπλος. Και ακόμα κι αυτό που βλέπω, λιδορίθηκε. Έτσι, ο David Blair. Δηλαδή, στην Ελλάδα δυστυχώ, δυστυχώ, και άμα νομίζουν, ξέρει, άμα έχει και τη λογική, ότι εγώ το έχω ξαναπεί και παλιότερα και το έχω γράψει κιόλα, θεωρώ ότι ο, ο κόσμο του ήταν πασχετικό στην εποχή του Γκάλι του Γιαννάκη, ήταν ναι, ναι, ο πιο πασχετικό που υπήρχε και συνέξει εκείνη η γενιά που πήγαινε εκεί στο γήπεδο τα παιδιά τους σε ένα βαθμό να τα κάνει μπασκετικούς. Μετά, όμως, δεν ισχύει αυτό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Mm -hmm. Έτσι. Μπορεί να παραμένει μπασκετικός με τη λογική ότι θα πάει σε αγώνα μπάσκετ πολύ πιο εύκολα από ότι θα πάει κάποιο άλλο οπαδό. Έτσι. Ε, το είδαμε άλλωστε με τον Προμηθέα, το είδαμε, ξέρω, εγώ, με, τη... με τον Κόρηγο, το είδαμε σε άλλα παιχνίδια που έπαιξε ο Άρης. Ότι είναι πιο, είναι πιο μέσα στο, στο DNA του... Του... του οπαδού του Άρη του φιλάδι του το μπάσκετ, ναι, αλλά ότι το, το ξέρει. Γιατί όταν λέμε μπασκετικό, εννοούμε. είναι και αυτόν ένα Ελλάδα. Δεν φιλοδοξούμε εμεί, οι δημοσιογράφοι. Το αν εννοούμε αυτόν που ξέρει το άθλημα. Καταλαβαίνεις. Εκεί θεωρώ και, Καταλαβαίνει. και νομίζω ότι. Το τελευταίο μεγάλο παράδειγμα που ενισχύει την άποψή μου ήταν η, η περίοδο Σπρίφτη. Έτσι. <χ> <χ> που θυμάμαι κάποτε είχα κάτι κουβέντι με Αριανό φίλου του μου Πω πω λέει αυτός ο πρίτης μόνο καλά παιδιά θέλει Θα το κάνουμε λίγα μπρος φτιάχνουμε Και όταν βέβαια τη δεύτερη γωνιά που είχα τα προβλήματα Άρης και έμεινε η ομάδα όπως έμεινε Λόγε επειδή όλοι ήταν καλά παιδιά Και δεν διαλύθηκε Παρά τα προβλήματα τους απλούς και αυτά Να γιατί παίρνεις καλά παιδιά στην ομάδα σου mm -hmm. Για να μην περάσει ένας μήνας Και αρχίσουν στα αποδητήρα μέσα και παίζουν μπουνιές Ποιος πληρώθηκε και ποιος δεν πληρώθηκε Γι αυτό καλά, παιδιά. Εντάξει, mm -hmm. αυτά όλα αυτή η κουβέντα είναι με αφορμή το, το τον Μπλάτ. Μπλάτ, κάνουμε. το, τον κορυφαίο και λάτρη τη Ελλάδα και τη αρχαία Ελλάδα, και Μπλάτ. Ο καιρό τύπο πρέπει να είναι. Πολύ ωραίο, Δεν, δεν βαριέσαι ποτέ σε έξι τύπο. Και πάντα όσε φορέ τον πέτυχα και μετά σε άλλε διοργανώσει και το 10 στο παγκόσμιο. ενώ ήταν στη Ρωσία που οι Ρώσοι δεν σε αφήναν να πλησιάσει και να μιλήσει και σε είχαν από πάνω, ήταν διάφοροι περίεργοι τύποι. Δίπλα σου, ήταν Αμέσω μόλι με είδε κατευθείαν να έρθει να μου μιλήσει, να με χαιρετιστούμε. Εντάξει, Έτσι, καλά, από αυτό. τώρα γιατί μου ε... τον σου έτσι. Κατε, ενώ, πώς ξέρω, ενώ, ήταν εκεί ο υπεύθυνο τη Ρωσική Ομοσπονδία, το γραφείο τύπου και ένα εκεί τη Ομοσπονδία. Ψιλοτεράστηκε η εντάξει, Ήταν λίγο του γυμναστήριου, ρε παιδί μου, λίγο έτσι πιο. Και μόλι με είδε, κατευθείαν ειδικά άρχισε φωνάζει Βγήκε λίγο έτσι τα βαντούρη, κατάλαβε. Yeah. Ναι. Δηλαδή ήταν κλειστή, παιδί μου, δεν έμπαινε. Εγώ τώρα βρήκα και μια πόρτα, άνοιξα και έξω που κάνω και μπήκα. Με τα φως και μπήκα. Είναι ορισμό yeah. αυτό το Βλέπω τον πλάτ, βλέπω τον πλάτ. Λέω κατευθείαν πάνω του θα πα. Ναι. Πού θα πα. Άμα είναι να με σώσει κάποιο, θα μα γίνει κανένα. Ντουά από του Ρώσου από εκεί. Και ευτυχώ μα προλάβω. Είναι εξαιρετικό. Πολύ ωραίο τύπο πραγματικά. Πολύ ωραίο τύπο. Μάλιστα, λοιπόν, 35-31 είπαμε το τελικό του, του Eurocup σε εξέλιξη. Μήχρονο με τη Λοκομοτήβ να, να κερδίζει το κουμπάν στον πρώτο τελικό του Euro Cup την Τάρου Σάφακα, στις τρεις νίκες αν θυμάμαι καλά κρίνεται ο, ναι. ο τίτλος Γιατί το Euro Cup έχει άλλη διαδικασία στα play-off. Play έχει κανονικά play-off σε προημιτελικά και ενιτελικά και όλα αυτά με δύο νίκες εκεί και στους τώρα, τελικούς τώρα, με τρεις. Είναι με δύο και στους τελικούς ρε. Θα το δούμε. Σε κανονά, τώρα σε διακόψω, στις... να πω ένα κουτσοβούλι έτσι για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται κανιά φορά. Mm -hmm. Και πώ καμιά φορά και εμεί μπαίνουμε σε μια λογική διαφορετική που έχει να κάνει ίσω και με τα. Δύο νίκε. ωραία. Ε, και κάποια φορά με τα συμφέροντα που εξυπηρετούμε. Κάποιοι. συνάδελφοι δεν θα πω όλοι φυσικά, δεν θα του βάλω όλου στο ίδιο καζάνι. Κάποιοι. Ε, με, με, αφορμή την πρόκληση τη ΑΕΚ στο Final Four, mm -hmm. Champions League, ε, είδα σε ένα post συναδέλφου από την Αθήνα που έλεγε. Ε, Μιλούσα, α το πούμε έτσι, ότι η Άρη θα μπορούσε να είναι στο Eurocap και να διεκδικήσει κάτι καλό. Και από κάτω υπήρχαν άλλοι συνάδελφοι που γράφαν άποψή no, του. Mm -hmm. Άλλοι ήταν υπέρ του Αμποσλίνγκ, άλλοι. Και εντάξει, όταν υπάρχει και μια σχέση ιδιαίτερη με μια ε, καλό θα είναι να μην βγαίνει με τόσο <laughs> φορά πάρτιδα. Καταλαβαίνε <laughs> το ποιο είναι καλύτερη διοργάνωση. Εγώ την άποψή μου την έχω πει εδώ και δύο χρόνια. Εγώ ήθελα ο Άρη να παίξει στο Eurocap θεωρούσε ότι ο Τσάμπος Λίνγκ δεν έχει να του προσφέρει κάτι. Δεν έχει να του προσφέρει κάτι. Και φάνηκε. Δικαιώθηκα στα δύο χρόνια. Αγωνιστικά, τίποτα. Μηδέν ενδιαφέρον από τον κόσμο, γιατί δεν έχει ενδιαφέρον να παίζει με του Χέλιου Σάν και του Μπάκεν Μπιέρ. δηλαδή τώρα εντάξει. Στο άλλο ήταν κάποιε ομάδε, ήταν κάποιε γερμανικέ ομάδε, ήταν γαλλικέ. Ο Άρη την πρώτη γωνιά με του Χέλιου Σάν και του Μπάκεν για την ΑΕΚ, κουβέντα αυτή που. Και, που και να το κατακτήσει κιόλα. Ναι. Έχει ένα όφελο οικονομικό το οποίο ναι, δεν το έχει το Eurocup. Αλλά δεν σου δίνει να σε βόλε στην Ευρωλίγκα που σου δίνει κάποια εγγυημένα χρήματα, τηλεοπτικό και μια άλλη προοπτική. Okay. Θα μου πει για ένα χρόνο αυτό. Ναι, ρε παιδιά, είναι για ένα χρόνο. Δεν λέω. Δεν λέω, okay. αλλά δεν υποχρεώσει okay. και στην Ευρωλίγκα να βάλει 15 εκατομμύρια μπάτζετ για να κάνει ομάδα για την Ευρωλίγκα. Εγώ λέω ότι το να παίξει μια ελληνική ομάδα στο Eurocup πλην τη που έχει όντω αποδεδειγμένα μια καλή οικονομική δυνατότητα ε, το να παίξει κάποια άλλη μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Αυτή τη στιγμή μου φαίνεται ναι, πάρα ναι, πολύ ναι, δύσκολο ναι, ναι. γιατί το EuroCup είναι ε, μια διοργάνωση λιγότερων ομάδων αλλά περισσότερο ποιοτικών να το πω έτσι και όλες αυτές οι ομάδες είτε το έχουν μεγάλο στόχο είτε το έχουν απότερο στόχο να το κατακτήσουν για να παίξουν στην Ευρωλίγια. Οπότε ε, είναι ομάδε ακριβέ, είναι ομάδε ε, με μεγάλα μπάτζετ και όταν λέω μεγάλα μπάτζετ, εννοώ ότι αν έχει ένα budget 1 εκατομμύριο, που δεν είναι λίγο για την Ελλάδα έτσι, ε, είναι λίγο για το Euro Cup. Με 1 εκατομμύριο ευρώ μπάτζετ στο Champions League είσαι Μπορείς, μια πολύ ανταγωνιστική ναι. ομάδα. Μπορεί να κάνει κάτι. Βέβαια, θα μου πει: μπορεί να κάνει και μια ομάδα με 10 εκατομμύρια ευρώ. Και να μην σου βγει. Ναι. Συμφωνώ. Okay. Το θέμα δεν είναι μόνο το πόσα λεφτά έχει, είναι και το πόσα διαχειρίζει. Συμφωνώ. Απλά έτσι όπω είναι το EuroCup ε, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια ουσιαστικά και που οι δικέ μα ομάδε έχουν μεταβεί στο Champions League, ε, εγώ νομίζω ότι χρειάζονται και περισσότερα χρήματα ε, τα οποία φυσικά και δεν παίρνει πίσω. Δεν είναι Αυτό το ξαναλέω, εγώ το λέω. Ναι. Είναι στο χέρι τη κάθε ομάδα. Ναι, okay. Ο Άρε είτε πήγε πέζε στη διοργάνωση ναι. την άλλη, δεν έχει κανένα όφελο γιατί δεν είχε γραφείο. Ε, χορηγικό, δεν είχε τμήμα το Συγκεκριμένο τμήμα ήταν μια κοροϊδία και τρία χρόνια δεν έφερε ούτε μια χορηγία. Ούτε μια χορηγία δεν έφερε. Να. Δηλαδή, όπου και να παιζεί και στην Ευρωλίκα να έπεζε, πάλι δεν θα είχε ούτε μια χορηγία. Καταλαβέ. Mm -hmm. Δηλαδή, το να παίξει το Eurocap δίνει ένα δικαίωμα στι ομάδε να πουλήσουν τον εαυτό του. Πόσο πιο καλά γίνεται εκεί, φαίνεται αξία όμω. Το να πουλήσει καλά τον εαυτό σου έξω. Όταν έχει ένα καλό προϊόν που ξέρει ότι που πουλάει. Ποιο μου λέει εμένα ότι. Όσο και όπω και να το προϊόν, δεν θα πουλούσε το όνομα, το brand name Mars και Pauk στην Ευρώπη. Εγώ σου λέω θα πουλούσε. Αλλά το θέμα είναι να ξέρει πώ να το πουλήσει. Αν εσύ περιμένει ότι και καλά να πάρει 50.000 γιατί θα προκριθεί να πούμε φας και δεν σε νοιάζει τίποτα άλλο, γιατί νομίζει με τα 50 είναι εντάξει, θα μου πει τώρα φετινό Άρη. Έτσι, φυσικά και με τα εντάξει θα τα με τα 50 εντάξει ο Λάσκαρη, γιατί δεν πλήρω άνθρωπο. Έτσι. Ο Πάουκ εντάξει, ο Πάουκ έχει κάνει μια επιλογή. Του λέω Δε δεν μπορώ να δαπάνε σε αυτά τα λεφτά τώρα για να μπω στο Eurocup. Έτσι. Και βλέπεις ότι χορηγικά ο Πάο κάνει ό,τι μπορεί, έστω και σε αυτό το κομμάτι. Αλλά ο Άρης, για παράδειγμα, εγώ το ήθελα να την πω χρόνια τουλάχιστον να πάει στο Eurocup. Ε, ήταν στο Eurocup, συγγνώμη. Και τη δεύτερη ήθελα. Περίμενα ότι εντάξει. Από τα μηνύματα που λάμβανα τότε δεν θα είναι Καταρχάς, η συνέχεια. Επειδή το για την ΑΕΚ, η ΑΕΚ ε, Αναγκαστικά έπαιξε το Champions League. Ναι. Μην το ξεχνάμε. Αναγκαστικά έφαγε... ο, ο Αγγελόπουλο γιατί... τον παπά τη ε, τιμωρία. Εκτό από αυτό, υπήρχε αυτό το σκηνικό με τα δελτία των, ε, των μεταγραφών, αν θυμάμαι ναι, ναι, ναι. που δεν θα είχαν δικαίωμα συμμετοχή και η ΑΕΚ μαζί με άλλε 7 ομάδε πέρσι έπεσαν να το παίξει από το Eurocup για να έρθουν στο Champions League. Και από εκεί και έχει μετά φυσικά η ΑΕΚ έχει γίνει υπέρ. Ε, ε, αγαπ, ε, όχι αγαπημένη, Υπέρ, παιδί μου, που γουστάρει το Eurocup και τη αρέσει. Το Cup, το Champions League και τη αρέσει πάρα πολύ διοργάνωση και τη θεωρεί πολύ σωστό. Γιατί προκρίθηκε. Γιατί, γιατί φυσικά ε, είδαμε και πόσο εύκολα πήρε και, το, και τη διοργάνωση. Γιατί προκρίθηκε και και φυσικά. Γιατί προκρίθηκε γιατί βλέπει ότι μπορεί να πάει ένα ευρωπαϊκό τίτλο, που ό,τι και να είναι, είναι ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Έτσι. Και γι' αυτό τη δώσαν τη διοργάνωση. Να. Και θα έχει στο, ΑΚΑ. Γιατί, ε, μα να πει κάτι, η διοργάνωση θα έχει επιτυχία στο ΑΚΑ, δεν έχει κόσμο τουλάχιστον στο δημητελικό. Έτσι θα έχετε γεμάτο γεμάτο Τώρα άμα χάσει στο τελικό Θα είναι μεταξύ συγγενών και φίλων μπασκετικών Δηλαδή αν παίξω τα καμιά μονακό Με δεν ξέρω ποιοι Με τη Λούτδικς με Θα έχει 500 Γερμανούς Και 30 μονα, Μονεγάσκους έτσι, ναι. μονεγάσκους Οι οποίοι μπορεί να έχουν και ρωσική υπηκότητα Οι περισσότεροι ναι. από αυτούς ναι. Έτσι Εντάξει. Εντάξει. Είναι κακ... Είμα, απλά λέμε, λέμε, το συζητάμε τώρα εδώ και για το θέμα του Ταρουσάβαγα που είπαμε και του Πλάτη. Έτσι, το θέμα δεν είναι μόνο τι εγγυημένο σου δίνει. Γιατί και το Champions League δεν δίνει τα τρελά εγγυημένα λεφτά. Όχι. Oh, oh. Έτσι. Oh, oh. Η Ευρωλίγκα σου δίνει, ξέρω εγώ, 7.000 την νίκη στο Eurocup. Η... Το Basketball του League Λίνγκ σου δίνει, ξέρω εγώ, 50.000 στην πρόκριση. Πάμε να κάνει δηλαδή 6 νίκε. Πα 42.000 πέντε από το Eurocup, 50 από τον Δηλαδή τώρα μην τρελαθούμε τώρα. No. Αυτά που έλεγε ο Λάσκαρη ότι πάω γιατί τα οικονομικά δεδομένα διαφορετικά. Ποια οικονομικά δεδομένα διαφορετικά. Ποια οικονομικά δεδομένα. Τα έλεγε για αλλαγή κατανάλωση. Γιατί όταν πήγε να μιλήσει με τον Πορτομέο, ότι ο Πορτομέο κάνει μια ομάδα σοβαρή στο EuroCup με 2-3 εκατομμύρια, δείξε το να το πάρει και άμα μπει στην Ευρωλίκα θα το δούμε τώρα. έργο. Αυτό ήθελε με 1,5 εκατομμύρια παίξει στην Ευρωλίκα. Δεν γίνεται έτσι, φίλε. Μια λέγω να επενδύσει η <στονίδευση> οι... Τσεσεκάβα 30 το χρόνο. Καταλαβέ. Να ξεχάσουμε λίγο γι' αυτό είναι άριστη Ευρωλίγκα, Αυτό κάποτε ρε παιδιά. Και τώρα μπήκε στον αγώνα η αγορά τη της, της ε, Γερμανία. Η, η Ρωσία παραμένει, η Τουρκία, η Γαλλία. Μπήκαν κάνω αυτοί μέσα στο παιχνίδι. ώρα Όλα είναι χρήμα. Λέμε για να μεγαλώσει πίτα. Πώ θα μεγαλώσει πίτα. Όταν ο Άρης ήταν δυνατό τότε και είχε μια εξαιρετική ομάδα να μπάζει 3 εκατομμύρια και έπαιζε και πάλευε για πρόκληση 16 8. Ναι, τότε ναι, θα τον πάρει η Ευρωλίγα. δεν ναι, τον πάρει. Έτσι Λοιπόν, πάμε στο, στο διάλειμμα και επιστρέφουμε ξεκινήσαμε να πούμε και, ένα πράγμα, και λίγα πραγματάκια για την ΑΕΚ. Να πούμε και για το αυριανό derby τη της ΑΕΚ με τον Πάοκ. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον βαθμολογικό. Έχει αγωνιστικά θέματα και για τι δύο ομάδε. Δόξα μαζί μα την πρώτη ώρα μπαχαρικά και βότανα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε μπαχαρικά και βότανα είναι στον Δόξα, στην Ολυμπίου Διαμαντή 21. 2315-5646 το τηλέφωνο και στο doxaspavlaspices.gr στο ίντερνετ και για οτογκλίνπα φυσικά μπαταρίε, λιπαντικά, αξεσουάρ αυτοκινήτου, πλήσιμο, γυάλισμα, βιολογικό καθαρισμό με κορυφαία βρετανικά προϊόντα. Όλα αυτά στην Ανοτούμπα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη, 123-1938-875. Τηλέφωνο επικοινωνία. <Καισχεσαι> λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα, μπάσκετ City, πάμε μέχρι και τι 10. <Καισαι> FM και όλα τα μηνύματα στο 54526, τρόπο επικοινωνία με την εκπομπή. Η χρέωση είναι 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρέωση κινητή τηλεφωνία βλέπω τον φίλο του 302, ο οποίο λέει πάνω στα τρία καλά και όρια στο πρώτο ημίχρονο. Πυλοίδη τη τρομακτική φόρμα σε κάθε μα είναι MVP. Δεν πάρα πολύ διαφωνούμε. Είναι η αλήθεια. Φίλο μου το 302 Δεν ήταν μόνο πυλοίδη βέβαια, και αυτή η τσαρούχα είναι που γενικά σε πολλά παιχνίδια έχει δημιουργήσει κάποια ζητήματα. Τέλο πάντων, έβλεπα να κερδίσει ο Πανιόνιο σήμερα. Ζωρίστηκε κιόλα με του 6-7 παίχτε των τρικάλων. Στο τέλο νίκησε. Λοιπόν, Uh, αύριο εκτός από το Άρης φυσικά είναι το ενδιαφέρον στραμμένο και στο, και στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ Στις 5 αύριο το, το ντέρμπι τετράδας uh, Εκεί γίνεται ένας χαμός με ΑΕΚ, με ΠΑΟΚ, με Λάβριο με Προμηθέα Τέσσερις ομάδες που είναι στο ίδιο ακριβώς ρεκόρ, στο 13-8 uh, Οπότε όπως καταλαβαίνετε uh, η τρίτη και τέταρτη θέση είναι ανοιχτέ τη δεδομένη χρονική στιγμή. Για τον Πάοκ, ε, ήταν δύο τραυματισμοί κακοί, ε, δύο προβλήματα ενώπιον ενώ στο βρετανό αγώνα. Ε, και ο Κόνιαρη και ο Τζόνς δεν ακολούθησαν την αποστολή, είναι ενώ κάδιο το αυριανό παιχνίδι. Ε, είναι σημαντικέ απουσίες και το λέω αυτό γιατί ο Πάοκ ε, τον τελευταίο καιρό και καλύτερα έπαιζε και αποτελέσματα έπαιρνε και ένα νικηφόρο σερή έχει. Πέντε νικών στην Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά. Ε, αλλά έρχονται τώρα αυτοί οι δύο τραυματισμοί. Τα δύο προβλήματα, ένα του Τζόν στο γόνατο που μάλλον δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα τραυματισμό στο γόνατο που κρατάει εκτό από το αυριανό παιχνίδι. Ήρθε και ο του Κόνιαρη, ο οποίο όταν είναι καλά. Ε, είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον Πάοξ σε άμυνα και επίθεση. Ε, θα πρέπει λοιπόν στο αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ αυτά δύο κενά να, να καλυφθούν. Έχουμε αναφερθεί αρκετέ φορέ στο ρόστερ του ΠΑΟΚ και το είδαμε και τον προηγούμενο καιρό ότι και γεμάτο είναι και ποιότητα διαθέτει. Ε, απλά σε ένα τέτοιο παιχνίδι όπω το αυριανό, με την ΑΕΚ στο ΑΚΑ, ΑΕ, ε, οποιαδήποτε απουσία μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντική ε, και να μετρήσει. Ε, μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, ε, να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει και τελικά οι απουσίε να μην. Ε, Φανούν. Ε, αλλά σε κάθε περίπτωση ε, είναι δύο ζητήματα πολύ σημαντικά εν ώψη τη ευρεανή αναμέτρηση με την ΑΕΚΟΠΑ. Όλο το προηγούμενο διάστημα που και καλύτερα έπαιζε και θετικά αποτελέσματα είχε, το έκανε με, με πλήρε τρόστερ, χωρί αγωνιστικά θέματα και ζητήματα. Ε, τώρα αύριο θα πρέπει να αντιμετωπίσει και αυτό το κομμάτι στην έδρα τη ε, της ΑΕΚ. Ο Πάουκ έχει κερδίσει 21 πόντου στο Πάουκ Σπορτ Αρίνο από το παιχνίδι. Ε, οπότε, ακόμα και να χάσει λογική λέει, θα κρατήσει τη διαφορά σε περίπτωση που χρειαστεί σε κάποια ισοβαθμία στο τέλο. Ε, και είπαμε, όπω λέγαμε τότε στα μάτσα με τον Άρη και το Κολοσσό που ήταν πάλι Τετάρτη Σάββατο τότε, Τετάρτη Κυριακή είναι τώρα. Το, τα παιχνίδια με ΑΕΚ και Λαύριο. Είναι ουσιαστικά ένα ζευγάρι αγώνα αυτό που βλέπω. Πάω και έτσι βλέπει και το σημερινό, βλέπει και το μάτς με το, με το Λαύριο και το αυριανό μάλλον. Βλέπει και το μάτς με το, με το Λαύριο, γιατί μέσα από εκεί, από αυτά τα δύο παιχνίδια, τα αποτελέσματα αυτών των δύο αγώνων εμπολή θα κριθεί το που θα, θα τερματίσει. Ε, μετά, ακολουθεί μετά τη μεγάλη διακοπή έχει τον Ολυμπιακό εκτό έδρας, έχει τον Πανιώνιο εκτό έδρα και τον Φάρο ε, στο Παλατάκι. Οπότε αυτά τα δύο μάτ, τα αποτελέσματα σε αυτά τα δύο παιχνίδια, είναι πολύ πιθανό να, να κρίνουν το που θα τερματίσει στο τέλο τη ε, της κανονική περίοδου. Ε, σίγουρα η ε, είναι μια ομάδα που τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι σε πολύ καλή ψυχολογία ε, μια ομάδα που ε, κατάφερε ε, φέτος να έχει κατακτήσει το κύπελο Ελλάδο, φυσικά δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να ξεχάσουμε αυτό ε, και εκτός από αυτό ε, κατάφερε με όποιον τρόπο και ήταν αυτός ε, να είναι στο Final Four Champions League και να το διοργανώνει πλέον οπότε να έχει μια πολύ μεγάλη πρόκληση μπροστά τη. Την, ε, τη διεκδίκηση ως Ευρωπαϊκού Τροπέου και μάλιστα στην, στην έδρα της ε, και είναι μια ομάδα η οποία ο τρόπος που αγωνίζεται είναι τέτοιος που δεν μπορείς να εφησυχάσεις ποτέ μέσα στο παιχνίδι η ΑΕΚ βασίζεται πάρα πολύ στο ένστικτο των Αμερικανών της κυρίως του χάρη. του, του Πάντερ που την έχει βοηθήσει πολύ από το σημείο και μετά που μπήκε στην, στην ομάδα ε, γενικά, νομίζω ότι έχει βρει και σταθερέ τη πλέον με τον Σάκοτα στον πάγκο. Ε, δηλαδή, έχει ένα μπούσουλα, δεν είναι εκείνο το πράγμα που ήταν ε, όταν είχε πρωτοαναλάβει ο, ο Σάκοτα για φέτο, τότε που την είχε βρει και ο Πάο Μπόσικη και την είχε ρίξει 21 πόντου στο, στο παλατάκι. Ε, έχει βρει έναν αγωνιστικό μπούσουλα ε, και βασίζεται πολύ σε αυτό το κομμάτι. Παίζει πολύ το ένα εναντίον ενό, πολύ ε, στα πράγματα που του δίνουν συγκεκριμένοι παίχτε, όπω ο Χάρη, ο Πάντερ, ο Σάκοτα. Uh, όταν uh, έρχεται uh, με, το, με, το, με το καλό του σουτ δηλαδή που μπορεί να αλλάξει πράγματα μέσα στο παιχνίδι uh, εγώ λέω ότι ο Πάοκ σε αυτό το καλό διάστημα που έκανε πριν τη διακοπή με τις συνεχόμενες νίκες εγώ νομίζω ότι έπαιξε καλύτερο μπάσκετ δεν ήταν μόνο δηλαδή, οι νίκες, νίκες ήταν και από κάποια πολύ καλά παιχνίδια uh, από καλές εμφανίσεις, από uh, φορμάρισμα, από αυτοπεποίθηση Αρκετών παιχτών και επειδή αν βγάλω έξω τον γκου από το κομμάτι τη πολύ μεγάλη επιρροή στο παιχνίδι, γενικά έχει ένα ρόστερ τέτοιο που πάνω κάτω όλοι μπορούν να κάνουν τέτοια πράγματα. Γι' αυτό και σε πολλά παιχνίδια έχει άλλου πρωταγωνιστέ. Στην μία μπορεί να είναι ο γκου, στην άλλη μπορεί να είναι ο Μαργαρίτη, στην τρίτη μπορεί να, να αρθεί ο Τζάξον, όπω είτε με τον κόρυβο, και να βάλει 22 πόντου. Θέλω να πω ότι επειδή το ρόστερ του είναι όντω 12 παιχτών. Uh, πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο uh, έχει και διαφορετικούς uh, πρωταγωνιστές σε πολλά παιχνίδια uh, στα δύο καλά διαστήματα που έχουμε δει από τον Πάκ φέτος σεζόν και εννοώ σε, έτσι, σε νικηφόρο σε το ένα ήταν εκεί κάπου το Νοέμβριο-Δεκέμβριο που έχει κερδίσει και την Άχη, κερδίσει και τον Ολυμπιακό νομίζω εγώ ότι σε αυτό το διάστημα πριν την διακοπή έπαιξε καλύτερο μπάσκετ από τότε uh, πιο κοντά σε αυτό που θέλει να, να κάνει ε, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το κάνει αύριο στην έδρα τη ε, ΑΕΚ. Είναι δύσκολο. Είναι οι δύο απουσίε είναι σημαντικέ του, του Κόνιαρη και του Λάκη Τζόνσον. Ειδικά, ε, ή μάλλον όχι, δεν έχει ειδικά. Και ο Λάκη Τζόνσον είναι ένα παίκτη πολύ σημαντικό. Ε, και ο Κόνιαρης όταν είναι σε καλή μέρα, η, η επιρροή που έχει στο παιχνίδι του Πάοκ είναι, είναι, μεγάλη. Ε, ένα θέμα για το ευρωπαϊκό παιχνίδι, επειδή ξέρουμε και την ΑΕΚ πια είναι και επειδή ο Πάοκ θα έχει δύο απουσίε. Είναι και το πώ θα εξελιχθεί το κομμάτι αποφάσει διαιτητών. Δεν, δεν είναι κάτι στο οποίο ε, δεν θα περιμένουμε αν το παιχνίδι παίζεται το το τέλος και ειδικά όταν ο Πάουκ έχει και δύο απουσίες ο τρόπος που τα σφυρίζει οι πω ότι αλήθεια πάνω κάτω, εγώ τον περιμένω αλλά ας το δούμε πως, ε, πως θα είναι και ξαναλέω ότι ό,τι και να γίνει αύριο, είτε το Πάουκ κερδίσει είτε ο Πάουκ χάσει ε, το κομμάτι τετράδα παραμένει ανοιχτό αν καταφέρει σε δύο μάτς μέσα σε τέσσερις μέρες με α και Λαύριο α, να κάνει δύο νίκες ο ΠΑΟΚ, τότε αυτομάτως πάει για να γίνει φαβορή για την τρίτη θέση. Ε, εγώ νομίζω ότι το Λαύριο δεν θα είναι τόσο ψηλά ως το τέλος. Το Λαύριο παίζει αυτή την αγωνιστική με τον Ολυμπιακό, ε, την άλλη έρχεται να παίξει με τον, με ΠΑΟΚ στο Παλατάκι, ε, έχει επίσης να παίξει με τον Προμηθέα, έχει να παίξει και με τον Παναφναϊκό, και με τον Προμηθέα, αν θυμάμαι καλά, είναι και εκτό παιχνίδι. Ε, οπότε δεν νομίζω στο τέλο κανονική περιόδου το Λάβρο θα είναι εκεί στο 3-4. Έτσι λέω εγώ, μπορεί να κάνω λάθο. Η πόλη στην πρόβληση να μην μου βγει. Εγώ απλά νομίζω mm -hmm. Νίκο ότι ο στόχο του Πάουκ θα είναι να αποφύγει. Ε, εντάξει, δύσκολα να πέσει βέβαια τόσο κάτω. Mm -hmm. Δηλαδή στο 7. Ε, εντάξει, και όποια, το όποια, νομίζω, να πει και να μπει από το 3 μέχρι το 6 έτσι όπω είναι, yeah. αν δηλαδή αποφύγει την ΑΕΚ στα Playoff. Νομίζω ότι ο Πάκο Πρωταγικό στόχο θα πλέον αυτό, αν δεν μπορεί να βγει τρίτο, θα είναι να αποφύγει κυρίω την ΑΕΚ με μειονέκτημα έδρα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι και στο Λάβρο και στον Πρωταγικό ναι, μπορεί να σπάσει ναι. ε, έδρα, έτσι, Για να παίξει ναι. μετά. Γιατί ουσιαστικά όλη η ιστορία μετά τι είναι, ο μικρό τελικό. Ε, το 3. Ναι, σωστά. Το 3. Ε, εντάξει, δηλαδή, αν βγει τρίτο, θε απλά να αποφύγει την ΑΕΚ. Αλλά mm -hmm. συμφωνώ σε αυτό που λε ότι το αυριανό παιχνίδι δεν είναι το τέλο για τον Παύλο, δηλαδή Όχι, έχει ακόμα αγώνε. Δεν είναι το τέλο ούτε, 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 ούτε αν χάσει ούτε, ούτε αν κερδίσει ούτε αν χάσει. Ναι, είναι ε, Είναι δύο παιχνίδια αυτά μαζί, το Ιάκ και το Λάβριο, που μπορεί πραγματικά να κρίνουν το πού θα τερματίσει, αλλά ακόμα και τα δύο να τα πάρει δεν σημαίνει ότι είναι τρίτο. Για παράδειγμα, ακόμα και αν τα χάσει δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει η τετράδα, ακόμα και αν πάρει ένα από τα δύο δεν σημαίνει ότι κλείδωσε, ας πούμε, την τέταρτη θέση ξέρω εγώ, ή την, την, την παρουσία εκεί. Σίγουρα ήταν πλήρη, θα μιλούσαμε για άλλο παιχνίδι. Από τη στιγμή που έχει και τι δύο απουσίε σημαντικών παιχτών όπω ο Κόνιαρη και, ο Τζόουν, έτσι όπω και ο το κάνουμε, ένα παραπάνω αποφάσισμα έχει Ένα θέμα έχει για την ΑΕΚ και ο Βασιλόπουλο, όπω διαβάζω. είχε ένα διάστρεμα στην, στη σημερινή τελευταία προπόνηση, οπότε θα δοκιμάσει αύριο. τελευταία στιγμή θα, θα κρυθεί η, η, συμμετοχή του. Ε, οπότε. Είπαμε, το, το ντέρμπι Μπορεί να κρίνει πολλά, μπορεί να μην κρίνει και... και, τίποτα. Για μένα και για τον Πάοκ είναι αρκετά σημαντικό να δούμε την εξέλιξή του την αγωνιστική και σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Ε, από, εκείνη τη νίκη στον τέρμι με τον Άρη, ουσιαστικά γύρισε το κουμπί και η ομάδα και καλύτερα παίζει και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση έχει αποκτήσει και έβαλε και πολλού παίχτε σε κατάσταση καλή. Ε, το Ζάρα, είδαμε ένα καλό πέτεγο ή με τον κόρυβο την προηγούμενη αγωνιστική. Το Τζάξον. Ε, γενικά κατάφερε να έχει παίχτε, να του βγάλει, βγάλει μπροστά και να δούμε πράγματα περισσότερα από αυτού. Ε, αύριο, συν, μείον του δύο που θα λείπουν, θα πρέπει λοιπόν όλοι όσοι αγωνιστούν να είναι στο, στο 100% για να κάνει ο καθένα αυτά που μπορεί. Γιατί για μένα αυτό είναι το σημαντικό και το λέω και το ξαναλέω πριν από σημαντικά παιχνίδια. Ότι όταν αυτοί που παίζουν ε, είναι έτοιμοι ο καθένα να ανταποκριθεί στο ρόλο του, γιατί ο κάθε παίκτη έχει το δικό του διαφορετικό ρόλο, ε, τότε μπορείς να είσαι ανταγωνιστικό στο τέλο και να διεκδικεί την, uh, την νίκη απέναντι και σε πιο να το πω έτσι ποιοτικού αντιπάλου όπω φαινομενικά είναι η ΑΕΚ. Που φαινομενικά έχει μεγαλύτερο ταλέντο. Εγώ δεν νομίζω ότι μαδικά έχει να σλέψει πολλά ο ΠΑΟΚ όσον αφορά το κομμάτι τη ομαδική λειτουργία. Αλλά στο κομμάτι το, το ποιοτικό τέλο πάντων των, των, παιχτών μπορεί να σου δώσουν με μια-δυο σουτ τα παιχνίδια. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει και το έχει αποδείξει κιόλα μέσα ότι του έχει αυτού του ε, παίκτε. Να δώσουμε Άς. την καλησπέρα μα στο φίλο 402. Ναι, δηλαδή, την έδωσε Πώς... και εγώ πριν. Α, Α την έδωσε την και εγώ πριν. Ναι. Ναι, Εντάξει. φαίνεται Εντάξει. γιατί παρακολουθούν τα παχαιτικά που κατάλαβα. Ε, τα είπαμε, φίλε μου. Εντάξει, δηλαδή, ναι. Ήταν πραγματικά έγινε. Είχαν πολύ άσχημη διευθυνσία στο παιχνίδι Τρίγκαλα Πανιόνιο. Το είπαμε και πριν. Έτσι. Και δεν είναι τυχαίο ο Πανιόνιο. Γενικά η ΑΕΚ που έχασε είχε θέματα με τον Πανιόνιο. Ε, γενικά ο Πανιόνιο το Λαύριο είχε τα θέματα αυτού του Πανιώνου και του τραμπουκισμού και τη δετσιά Βλέπουμε γενικά δηλαδή τον πανιώνο εδώ και αρκετό διάστημα ε, να τον έχουν πάρει κάποιες αόρατε δυνάμει από το χεράκι και να τον πηγαίνουν. Πέρα ότι αυτό δεν μειώνει την προσπάθεια που κάνουν οι προπονητέ και οι παίκτες. Έτσι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Mm. Σε κάθαρα. Yeah. Τέλο πάντων, λοιπόν, κάτσε να δούμε λίγο τι άλλο έχει το πρόγραμμα αύριο στην, ε, στην Basket League. Αύριο επίση παίζει στι 4 η ώρα είναι το ε, Ρέθυμνο Παναφυναϊκό, 5 είναι το, το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, στι 6 είναι και το Κολοσσό Προμηθέα και το Άρης Κίμη. Η αγωνιστική αυτή ολοκληρώνεται ε, αύριο στι 6 και 4 το είναι το Τζάμπολ εκεί, στο Λαύριο Ολυμπιακό. Την άλλη αγωνιστική, είπαμε, Σαββατοκύριακο έχει επίση γεμάτο πρόγραμμα και μετά ακολουθεί Uh, μεγάλη διακοπή Πολύ μεγάλη διακοπή βασικά ακολουθεί yeah, λόγω Τριών εβδομάδων λόγω, λόγω των play off της, ε, της Ευρωλίγκα Θα δούμε και εκεί λίγο τι έγινε ε, Και το ποιοι παίζουν με ποιους και το τι γίνεται γενικά Και στο κομμάτι της, ε, της Ευρωλίγκα Με τις δύο ελληνικές ομάδες Να έχουν το πλεονέκτημα Αλλά νομίζω ότι Και οι δύο πρέπει να κάνουν υπέρβαση να το πω έτσι για να περάσουν το και το λέω και για τον Ολυμπιακό αυτό με, την, με τις ε, οπότε είπαμε έχει τώρα το μικρό διάλειμμα που ήταν λόγω του Πάσχα διπλή αγωνιστική έτσι εμβόλυμη και το Σαββατοκύριακο και μετά ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για τους δύο που παίζουν Ευρωλίγκα οι άλλοι θα επιστρέψουν μετά από τρει εβδομάδε σε αγωνιστική δράση κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κακό έτσι, δηλαδή μεσολαβεί ένα διάστημα τριών εβδομάδων που είναι σαν μινή προετοιμασία, ουσιαστικά, για την uh, τελική ευθεία της... Uh, Αυτό της ρε φίλε, έργο. δεν μπορώ, δηλαδή, οι σπανικές ομάδες σταματάνε, δεν, δεν μπορώ, να μπορώ να το καταλάβω. Δεν... Ρε Σακέ, δηλαδή... Και, και δεν μιλάμε, δεν μιλάμε τώρα για μια εβδομάδα, δέκα μέρες, να πεις, άντε, οκ. Okay. Μιλάμε τώρα για τρεις εβδομάδες, έτσι. Το διάστημα είναι πάρα δεν πολύ μπο... μεγάλο. Εγώ πραγματικά απορώ ε, και πώς το δέχονται και άλλες ομάδες, γιατί προφανώς δεν είναι μια ε, απόφαση που μόνο Όπω θα ναι. δέχονται όλα που Άδει... έχουμε κάνει με του δύο τα τελευταία χρόνια. Να σου πω και κάτι, αυτό για τον Άλβε τη Μη, π.χ. για παράδειγμα είναι πρόβλημα γιατί σε εβδομάδε που τελειώνει, θα έχει τελειώσει το με θα γλιτώσει και ένα μισθό. Για να τα λέμε έτσι και απλά. Ναι. Βλέπω εδώ τώρα, α πούμε, 27η αγωνιστική στην Ισπανία. Έτσι. Βλέπω ότι έχει αύριο παιχνίδια. Λοιπόν, κάτσα, πάμε 28η. Έχουν και αυτή Σαββατοκύριακο. Πάμε 21. Α, δεν έχει ακόμα. Α, έχει. Δεν έχει το παιχνίδι τη με την Πασκόνια που έχει η Real αγωνιστική ναι, δεν παίζουν, ναι, όλοι οι ναι, άλλοι παίζουν. Όλοι όμως. άλλοι παίζουν. Δηλαδή, τι να κάνουν, να πάνε όλε οι αγωνιστικέ πίσω δύο-τρει εβδομάδε γιατί η Real συνεχίζει στην Ευρωλίγκα. Playoff. Τι να πω, εκεί στον Ισακή, φροντίστε λίγο να γιατί τέτοια, τέτοια γίνονται και το προϊόν, το δικό σου το προϊόν, το ελληνικό ποτάθημα, το, το, υποβαθμίζει εσύ ναι. από μόνο σου. Τρει εβδομάδε να μην έχει αγωνιστική δράση. Γιατί παίζει ο Παναδημό πάνε... Ολυμπιακό. Και... Να, να το πιάσουμε από όλα τα κομμάτια. Το εμπορικό, το τηλεοπτικό, να το πιάσουμε το αγωνιστικό. Στο κομμάτι παιχτών προπονητή. Δηλαδή, ο προπονητή τέλη Απριλίου με αρχέ Μαου, που η σεζόν φτάνει στο τέλο τη, τι προπονητή πρέπει να κάνει τρει εβδομάδε και πόσα αφιλικά να παίξει η ομάδα του για να είναι σε ένα νορμάλ ρυθμό όταν ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα. Νορμάδ. Μετά να παίξουν μόνοι του. Δηλαδή, οι ε, άλλοι, α... γιατί να περιμένουν. Τέλο πάντων. Ξαναλέω, όπω περνάνε όλα. Δηλαδή, μπορεί να κρυθεί κάποιο από αυτού του μπορεί να κρίνει παραμονή. Μην γελιόμαστε τώρα. Η διαφορά είναι μεγάλη. Χαόδηση είναι. Ναι. Ανάμεσα στου δύο και του υπόλοιπου. Ναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω για ποιο λόγο θα πρέπει στον και καλά να περιμένουν οι ομάδε ε, το πότε θα, θα γυρίσει ο Παναθυνάικο και ο Ολυμπιακό στο, στο πρωτάθλημα για να παίξουν κι αυτοί. Ναι. Άμα είναι του χρόνου, κύριε Γαλατσόπουλε, που θα είστε πρόεδρο και οι υπόλοιποι του ΕΣΑΚΕ, ψηφίστε Παναθυνάικο και ο να παίζουν μόνο στα playoff. Όπω κάνουν, ξέρω εγώ, στη Λιθουανία παλιά που κάνανε. Ή όπω κάνουν στην Εστονία ή στην Σερβία. Που έχουν τα μείνει πρωταθλήματα μεταξύ του και μετά παίζουν ε, ο Παρτιζάν και ο Κάντε το έτσι, να γλιτώνουμε κι εμεί. Να ξέρουμε τι γίνεται. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα το να περιμένουν πάλι τρει εβδομάδε και δεν γίνεται τώρα. Γίνεται κάθε χρόνο. Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι ήταν τόσο μεγάλο το διάστημα άλλε φορέ, αλλά ήταν σίγουρα. Κάθε χρόνο μια, χρόνο μια Μια-δύο ήταν σίγουρα κάθε φορά. Εκεί προ το τέλο τη κανονική περίοδου γιατί οι δύο παίζουν playoff. Ε, Δώσε μια εβδομάδα στι ομάδε, αν θέλει. Ναι. Να μην είναι, αλλά όχι τρει εβδομάδε τώρα. Δώσε μια εβδομάδα στι ομάδε. Έτσι. Και ξεκινά τα μάτσα. Δηλαδή, πώ είναι δυνατόν να παίζουμε, να καθόμαστε να περιμένουμε τον του Ολυμπιακό τρει εβδομάδε. Είναι πολύ μεγάλο διάστημα. Πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Τέλο πάντων. Να λέμε για τον μπάσκετ να το βοηθήσουμε. Πώ να το βοηθήσουμε, παιδιά, τον μπάσκετ έτσι. Για πείτε μου εσεί, πώ να το βοηθήσουμε τον μπάσκετ έτσι. Όταν σταματάει, κάτι κάθε κίνηση λες και δεν ασχολείται κανείς. Δηλαδή αυτό δεν γίνεται πουθενά. Πουθενά δεν γίνονται αυτά. Ε, εγώ θυμάμαι πέρσι μου έκριζα γιατί υπήρχε εκείνη η φοβερή απόφαση οι δύο να παίρνουν κατευθείαν στα ημιτελικά, τον play -off, για να μην κουράζονται με προημιτελικά και να παίζουν με τους όγκους και με αυτά. Ναι. Και πέρασε έτσι κι αυτό. Δεν είναι τώρα, είναι, με, είναι, μεγάλη κουβέντα. Απλά το αναφέρουμε γιατί ξαναλέω ότι το διάστημα αυτό των τριών εβδομάδων είναι πάρα πολύ μεγάλο για τι άλλε ομάδε να περιμένουν. Πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Λοιπόν, φτάσαμε 9.30 και δεύτερη ώρα μαζί μα φυσικά είναι το χερσαλον Salon του Γιώργου Μάσκα στην Γεωργίου Σταύρου 5 στο κέντρο τη πόλη. 82 700 και Facebook και Instagram στο George Hair Salon, για να κλείσετε το ραντεβού σας. Ο Γιώργο Μάσκα είναι εκεί με την ομάδα του. Σα προσφέρουν τι ποιοτικότερε υπηρεσίε και σα προτείνουν απλέ και πιο σύνθετε λύσει για τα μαλλιά σα με βάση το στυλ και την προσωπικότητά σα. Ο τελικό που γίνεται, ο πρώτο τελικό του Γιώργου που γίνεται στο, στο κουμπάν μπορεί να μην έχει πολύ μεγάλο σκορ. Αλλά έχει και πολύ ξύλο και πολύ μεγάλη ένταση. Όταν λέω ξύλο, είναι σε εισαγωγικά. Είναι 50-47 το σκορ μπροστά η λοκομοτίβ επί τη Νταρουσάφακα στο τέλο τη τρίτη περίοδου. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι τη εκπομπή. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ για το τελευταίο κομμάτι τη εκπομπή Μπάτσκετ Σίτι. Όπω κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 8 με 10 κοντά σα. Τώρα, βέβαια, αύριο θα τροποποιηθεί το πρόγραμμα λόγω των μεταδόσεων των αγώνων. Έτσι, στι 5 έχουμε το Ike 9. Τον ε, Άρη με την Κίμη, στι 6 συγγνώμη τον Άρη με την Κίμη και ε, νωρίτερα νομίζω 5 είναι και ο 5 είναι και 5 λίγο πιο μετά. Λοιπόν, κάτσε το δούμε Λες τώρα. Το λέω, έχω γιατί κάτω, μου, λοιπόν, λοιπόν σύγρονο. Σύγρονο. να δούμε γιατί έχουμε mm και. -hmm αγωνιστική στην Α2 ε, κατηγορία ο Ηρακλής ο οποίος παίζει στις 5 ώρα με το, όχι συγγνώμη στις 6 και 4 το παίζει ο Ηρακλής χολαργός Σημαντικό. Ηρακλής έτσι. Σημαντικό, έτσι Σημαντικό, έτσι. το παιχνίδι για τον Ερακλή, εκτό εδασκόντα στο Χολαργό. η αγωνιστική έχει μπει στα παιχνίδια. Δόξα Λευκάδα Σαϊλάρ στι 5. Ε, Δούκας Δούκα Μαρού στι 5. Την ίδια ώρα από όλο Περιστέρι, περιστέρη, εδώ τερμπή. Στι ε, στις πέντε επίσης εθνικούς αρκαδικούς ψυχικό Ερμή Αγίας Λάρισσας Αμίντας Καρδίτσα και Καστοριά Παπάγου ζεστικά μόνο η Ακλής είναι στις 6 και τώρα τα στις πέντε η ώρα τα παιχνίδια λοιπόν στη βαθμολογία να δω λίγο στην ε, βαθμολογία λοιπόν ενώ είναι πραγματικά αγωνιστική το ντέρμπι γιατί Uh, το πρώτο περιστέρι παίζει στην έδρα του τέταρτου του Απόλυνα Πατρών. Το περιστέρι είναι 49 που στην κορυφή. Που κουρυφή. έκανε την ήττα την πρώτη. Έκανε την 1 την πρώτη. Ο Χολαργό 46, είναι 44. Αν ο Ρακλή βγάλει διπλό, κυνηγάει και δευτερή θέση. Έτσι. Ε, uh, από όλο πάτε 42, Καστοριά 40. Και κυνηγάει δεύτερη θέση στη λογική. Ε, γιατί είναι, την Πάτρα. είναι, αυτό το, το, φοβερό σύστημα το οποίο και θα έχει δύο νίκε με τον Χολαργό. Ε, για τα playoff και μπορεί να παίξει με το χολαργό και να λοιπόν. έχει αυτό το πλέον ναι. να έκτημα. τρίτο το χολαργό. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, Καστοριά 40, ε, 39, Δεξαλευκάδε 38, Εθνικό 38, Ψυχικό 37, Παπάγου 35, Ερμή 35, 34, Καρδίτσα Μαρού 32, Αρκαδικός 28, Δούκα και Λάρισα. Είναι ομάδε που είναι στη τελευταία θέση τη βαθμολογία. Και από το ταπεινό, αλλά αρκετά αξιόλογο πράγμα α τη πάμε στο επίση ταπεινό και λίγο περισσότερα ξέρω από δάτημα. Άνοιξε μας λίγο τα μάτια γιατί λέγεται, έχω πάσα, δεν έχω NBA. δεν έχω εικόνα καθόλου, δεν ξέρω τι έχει γίνει τίποτα. Είδα πολύ λίγα πράγματα σήμερα αλλά χαμπάρι δεν έχω πάρει. Γίνεται πανικός, mm -hmm. γίνεται πανικός στο NBA. Μάλιστα. Λοιπόν, να διαβάσουμε πρώτα την βαθμολογία και μετά θα δούμε λίγο τα μάτς. Βασικά, λίγο τώρα το έδωμα με τον Μπάλου, τώρα Ραπτό που λέξω. Mm -hmm. Αν ήμουν ο παδό. Τώρα θα δω μετά τη Μινεσότα. Πρέπει να στο. Αν ήμουν ο παδό τη Μινεσότα, τα Πούλμαν. Να ανάψουμε για να πάμε στον Τέβερ για το διπλό. Που, πάμε, <laughs> που παίζουμε playoff. Είναι match. Όποιο κερδίσει. Τα ναι, Πούλμαν βέβαια. Ναι. Λοιπόν. <laughs> Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Έχουμε. Λοιπόν. Στην Ανατολή. Το Ρόντο 59-22 πρώτο. Βοστόνε 54-26 δεύτερη. Αυτά είναι τελικά. Mm -hmm. Τρίτη θέση. Τι γίνεται τώρα. 50-30 η Φιλαδέλφια, 50-31 το Κλίβελαντ. Έτσι. Η Φιλαδέλφια δηλαδή, έχει δύο αγώνε, το Κλίβελαντ ένα. Οπότε λογικά η Φιλαδέλφια θα είναι τρίτη. Έτσι. Mm -hmm. Λογικά. Πέμπτη θέση. Είναι η Διάννα Πέρσε. Οι οποια εχουν έχουν 48-33, σα... σα... δεν πάνε πιο ψηλά, δεν πάνε πιο χαμηλά. Είναι πέμπτη. Έτσι. Άρα παίζουμε τον τέταρτο λογικά με το Κλίβελαντ. Ωραίο ζευγάρι, Ντιάννα ανεβασμένη. Τελευταία αγωνιστική. Ε, έχουμε στι τελευταίε έξι θέσει. Έχουμε Μιλγόκη 44-37, Μαϊάμι 43-38, Ουάσιγκτον 42-38. Έτσι. Το Μιλγόκη είναι εκτό. <συστηνή> Δεν έχει θέμα. Το βρέω φαντάζει πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι πρέπει να έχει κλειδώσει έξι θέση για το Μιλγόκη. Ε, και απ' την άλλη έχουμε το Μαϊάμι το, το στην 7η θέση και την Ουάσιγκτον. Ε, κατεδρομένη τελευταία, όγδοη. Το συναρπαστικό ποιο είναι σε αυτήν την όλη ιστορία. Τι γίνεται. Με βάση τη βαθμολογία αυτή τη στιγμή έχουμε τα ζευγάρια το Ρόντο Ουάσιγκτον, Βοστόνη Μαϊάμι, Φιλαδέλφια Μιλγουόκη, ωραίο ζευγάρι, και κλέβαλαν Ιντιάνα Άμα πάνε έτσι τα ζευγάρια, mm -hmm. στο... στα play-off θα έχουμε λογικά στα ημιτελικά το Ρόντο και Βοστόνη λέμε τώρα που έχει και εκτός τον Ιρβινγκ ή Μαϊάμι με τον νικητή ε, με με Λόκη δηλαδή λέμε τώρα ότι το κούμπο μπορεί να βρεθεί και τελικού. δηλαδή η διαστάρωση από τη μία πλευρά είναι σχετικά πολύ πιο εύκολη από ό,τι από την άλλη mm -hmm. το 2-3 κατάλαβες γιατί παίζει το 1-4-2-3 1-4 θα παίξει κλέβαλα το Ρόντο αν η Βοστόνη ήταν με Ιρβινγκ για παράδειγμα ε, δεν θα ήταν σίγουρα τόσο εύκολο. Από τη στιγμή που δεν παίζει και ο Έρβινγκ, η Βοστόνη τώρα παίζει αποδεκατισμένη. Ναι. Δεν την υποτιμάω. Δεν, το συζητάμε, ναι. δεν την υποτιμάω. Είναι Βοστόνη, έτσι. Δεν την υποτιμά. Είναι φανέλα. Αλλά. Εντάξει, χωρί τον Έρβινγκ, φίλε, είναι. Χάνει πάρα πολύ από όλη στη... τη, δύναμη και γενικότερα από την νοοτροπία νικητή, πρωταθλητή και Σίγουρα, Δεν το συζητάω. Απλά έχει όλη... μια καλή ομάδα για να καλό προπονητή, αλλά. Όλη η διαδικασία <σχερ> είναι ότι η Βοστόνη αυτή τη στιγμή, επειδή έχει τη λογική τη ομάδα, <σχερ> δεν είναι δηλαδή να πει ότι το κλίμα να χάνει δύο ή η Φιλαδέλφια χάνει, α πούμε, τον το Σίμω και τον Ψιλό. Τον Εμπίτ. Έτσι, δηλαδή η, η Βοστόνη έχει άλλη φιλοσοφία η η <σχερ> Είναι πάρα. Να σου πω κάτι. Όταν λέμε άλλη φιλοσοφία, όχι ένα παρτίτλο Έτσι, γιατί με Ερβινγκ λέγανε ότι παλεύουν, μπορούν να πάνε στου τελικού του NBA. Τώρα πλέον Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο. Αλλά το λέω κυρίω για τον το Έτσι, αν περάσει. Για παράδειγμα, είναι έτσι τελειώσει η ιστορία. Και περάσει το. Το Μιλγόκη περάσει τη Φιλαδέλφια. Μετά μπορεί να βρεθεί τελικό. Παίζοντα, α πούμε, κάνει την έκπληξη στο Μαϊάμι και περνάει το Μαϊάμι. Τη Διβοστόνη, <σ notable> έτσι. Αλλά δηλαδή. Είναι τελείω διαφορετικά. Πολύ διαφορετικά. Να πούμε ότι το Ιμπάξ. Αν παίζανε τώρα με τη Φιλανδέλφια, έχουν το στα μεταξύ του παιχνίδια μέχρι στιγμή. Έτσι. Εδώ τώρα δε. cleveland με Λέμε ότι το ζευγάρι θα είναι Κλίβελαν με Οι Πέσσερ και δεν ήταν τρία έχουν τρία ένα στην κανονική περίοδο. Το Κλίβελαντ. Ναι. Τρία άνα το έχουν. Μιλάμε τώρα δηλαδή να γίνει το χαμό έτσι. Κοίτα, το Κλίβελαντ το, ε, το αφήνουμε. Το αφήνουμε. Δεν έχει παίξει καλά ρεφίλε σε όλη τη διάρκεια τη κανονική περίοδου. Δε, δηλαδή είναι ελάχιστα τα διαστήματα που έχει παίξει καλά. Αλλά επειδή έχει το λεμπρόν Ξέρεις έχει ρε παιδί μου την, αναμονή να το δει ναι, στα, στα playoff. Κατάλαβε, λε πώ θα είναι ο Λεμπρόν, αν είναι σε κατάσταση τρελή, ξέρει ότι μπορεί να φτάσουν μέχρι και του τελικού. Ε, αλλά η αλήθεια είναι ότι σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν είναι, δεν είναι παίζουν. Είναι δεν, λες, παίζει καλά, δεν, λες, παιδί, λες, δεν παίζει ε, καλά. Αυτό δεν παίζει καλά. συγγνώμη, είναι αυτό που λε ότι ε, σαφέστατα και ε, από τη μία λε πω. Ε, εντάξει, δεν μπορεί να αποτυπάσει και το κλείβανα ποτέ. Δηλαδή είναι λεμπρόν, Απλά δεν ξέρω, φέτος οι... το έχουν βρει το, το κουμπί οι πέσες, mm -hmm. έτσι. Αυτά τα ζευγάρια μέχρι στιγμής στην Ανατολή, mm -hmm. έτσι, με το Γιάννη να είναι στο 6, το αντιτοκούμπο, να πηγαίνει με την εκπληκτική φέτος φιλάδελφα, ομολογουμένω, the progress, όλη την ιστορία, και το θέμα είναι ότι μπορεί με βάση τη διακλάδωση να βρεθεί και σχετικά πιο εύκολα στα, στα playoff, ε, στου τελικού μάλλον το μιλούγκοι, έτσι. Γιατί εκεί τα, τα playoff είναι, δηλαδή έχουν πολύ μεγάλη σημασία σχέση με την Ελλάδα. Πάμε να δούμε τώρα στη Δύση. Εκεί γίνεται ο Χάμουλη. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ε, το Houston είναι πρώτο με 64-16 το κορυφαίο ρεκόρ στην, στο NBA. Mm -hmm. Δεύτερο το Golden State 58-23. Και τώρα δε τι γίνεται τώρα. Portland Πόρλαν. Τρίτο, 48-33. Mm -hmm. Γιούτα 47-33 Τετάρτη. Ο νεα ριλιανη Ριλιάνη 47-34 Πέμπτη. Σαν Αντώνιο Σπέι 47-34 Έκτη. Ο τη cityθαντερ Cityθάντερ 47-34 Έβδομη. Μινεσότα 46-35 Οχδόη. Ντέβερ 46-35 ένατο mm. Από όλε αυτέ τι ομάδε όλε έχουν προκριθεί στα Playoff. Εκτό από τη Μινεσότα και τον Ντέβερ. Οι άλλε έχουν περάσει δηλαδή με βάση τι διασταυρώσει και άμα δεις κιόλας και γιατί έχουν περάσει γιατί κάτσα να το βρω το τώρα πριν γιατί στις 12 Απριλίου στις 3 η ώρα το βράδυ έχουμε μάλλον ανάποδα θα το πω Μινεσότα Ντέβερ τα πουλμανάκια των οπαδών του των Νάγκετς ξεκινάνε ήδη για την παγωμένη Μινεσότα είναι μάτς ζωής ή δανάτοπους και δεις Μάλιστα. Νομίζω ότι θα κάτσω ενώ Δεν έχω δει πολλά παιχνίδια του Ντέβερ φέτο και τη Μινεσότα. Θα κάτσω να το δω. Για δεν συμβαίνει. Είναι είναι αυτό το παιχνίδι. Ναι, γιατί δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά στο NBA. Υπάρχουν ενδιαφέρον παιχνίδια, δηλαδή ομάδε ενδιαφερόμενε να κερδίσουν. Αλλά να, παίζει, να παίζουν δύο ομάδε μεταξύ του. Να παίζουν δύο ομάδε μεταξύ του και ο νικητή να, να, περνάει στα playoff. Play off, Έχω να το δω, θυμάμαι. Δεν δε, 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 πάρα πολλά από χρόνια να το έτσι, δεν το θυμάμαι. Οπότε έχουμε το Μινεσότα Ντέβερ, όποιο και δεν περνάει playoff. Η άλλη λέω είναι περασμένοι, γιατί κανεί από του δύο. Δηλαδή αυτοί οι δύο έχουν 46. Θα πάνε μέχρι 47 ο ένα. Κατάλαβε. Γι' αυτό είναι περασμένοι όλοι οι άλλοι που έχουν 47. Απλά γίνεται ο κακό χαμό στι θέσεις, θέσει να αφορά το τι θέση θα πάρει ο καθένα. Δηλαδή η Utah έχει δύο παιχνίδια λιγότερα σε σχέση με το ένα που έχουν οι άλλοι. Okay. Ε, οπότε η Utah μπορεί να πάει μέχρι και με τρίτη θέση. Mm -hmm. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι τα βλέμματα όλων είναι στο Minnesota, Denver, έτσι, ε, που μπορεί να αλλάξουν και ισορροπίε όσον αφορά και τι θέσει, αν όλα σε κερδίσει. Ε, νομίζω ότι αυτή είναι η, η μαγεία του NBA, ότι μέχρι την τελευταία γνωστική κυνηγά θέση, κυνηγά διασταυρώσει, κυνηγά εδώ στα playoff. Στη Δύση τουλάχιστον το βλέπουμε. Αυτό στην Ανατολή ε, μένουμε στι θέσει, στη Δύση βλέπουμε και θέσει. Και, ε, και πρόκειται στα playoff. Δηλαδή τώρα είδαμε ότι από το 3 και κάτω, όλοι είναι στο ίδιο. Δηλαδή το Portal έχει 68-33, το Devon έχει 66-35. Έτσι λοιπόν, σήμερα όσον αφορά τη βαθμολογία, ε, τα, συγγνώμη, τα παιχνίδια. Σήμερα έχουμε InDiana, Charlotte, ε, Atlanta, Φιλαδέλφια, Uasakton, Βοστόνη. Dallas Phoenix, Utah Golden State και Lakers Houston. Είναι τα παιχνίδια τα οποία έχουμε σήμερα. Ενώ την τελευταία αγωνιστική 12 του μήνα ε, τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν θα έλεγε κανείς σαφέστατα όπως είπαμε το Minnesota-Denver είναι και αυτό που δείχνει ο Κοσμοτέ από mm -hmm. ό,τι βλέπω Ένα, έτσι. έτσι. Επίσης το νέο αυτό Λένε... τώρα είναι αύριο, έτσι. Αύριο. Το, Denver, το νέο Λένε. Λένε Σαν Αντώνιο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί σοβαθμούν οι δύο ομάδε. Οπότε ο νικητή παίρνει θέση, πάει πιο ψηλά. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το Νέο Ρουλιάνι Σαν Αντώνιο επίση γιατί παίζει ε, πολύ θέση. Το τέρμι του LA, του κλίπε με του λέκε εκεί απογοητευμένοι οι οπαδοί mm. και των δύο ομάδων <laughs> θα πάνε στο. <laughs> θα γεμίσουν το κήπεδο εκεί να δουν του κλίπε και του λέκε. Τελευταίο το τέρμι του LA. Νομίζω ότι πλέον πιο πολύ ενδιαφέρον να θα, κάνουν μια ποδοσφαιρική παρέμβαση. Έχει για ε, να πάει στο κήπεδο Σλάτανι Μπρέμποβιτ. Mm. Παρά το ότι θα γυρίσει στου στο Λέκε. Κάπου πήρε το μάτι μου ότι ή για πρώτη φορά ή μετά από πάρα πολλά χρόνια δεν υπάρχει ομάδα από Νέα Υόρκη ή από Λο Άντζελε ε, στα, στα Playoff. Ναι, γιατί μπαίνανε κλίπε. Mm -hmm. Έτσι κυρίω τα τελευταία χρόνια. Από τι δύο μεγαλοπόλει. Λοιπόν, ε, αυτά όσον αφορά με το NBA. Πραγματικά, παιδιά, πανικός, πανικός γιατί αξίζει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην όλη διαδικασία. Ε, είπαμε ότι το Minnesota Denver είναι το παιχνίδι μα που ειναι όπως κερδίσει περνάει play-off και πραγματικά έχουμε να το δούμε πάρα πολλά χρόνια αυτό το, τώρα το συμβαίνει. Πάντα στις τελευταίες ενοργίες είχαμε τρεις-τέσσερις ομάδες που θέλαν νίκη αλλά παίζανε συνήθω με διάφορους. Η πιο είτε που πάνω είχε περάσει, δηλαδή, ενδιαφερόμενο ε, ε, αναφορά δηλαδή, θέση όχι playoff είναι play να περάσει. Ε, αλλά τέτοιο παιχνίδι να παίζει ομάδα, να είναι δύο ομάδε οι οποίε όποιο και δεν περνάει προσωπικά έχω να το δω πάρα πολλά χρόνια να, έχουν, να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Έτσι. Ε, είναι ομολογουμένω πάρα πολύ μεγάλο το, το ενδιαφέρον έτσι. και σε όλε τι ε, καταστάσει. Διαβάζω πολλά κείμενα όσον αφορά. Ε, το πώ βλέπουν τι ομάδε στο εξωτερικό. Δηλαδή, τώρα, για παράδειγμα, λέγαμε για του Utah. Το ESPN ε, δίνει 23% να βγουν τρίτη Utah, ε, 44,2% να βγουν τέταρτη, 43% να βγουν πέμπτη. η Utah Jazz, γιατί έχουν να παίξουν και με τον Golden State, ε, μπορεί να φτάσουν μέχρι το 7%. Οι Utah Έτσι α πούμε, μπορεί να φτάσει μέχρι το 6. Οι Σίξερ είναι στο 3-4. Δεν πάνε παραπάνω ή παρακάτω. Είναι εκεί. Ε, γενικά, δηλαδή βλέπουμε ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η όλη δηλαδη διαδικασία. Οι μπαγκ του Γιάννη Ντοκόμπου είναι στο 6 και λογικά εκεί θα μείνουν. Στο 6. Λοιπόν. Λο. Λογικά, όπω είπαμε, θα μείνουν του Σίξερ που είναι εντυπωσιακοί ομολογουμένω φέτο. Με το Σίμω να κάνει πραγματικά ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα. Αλλά είναι μια ομάδα που δεν είναι, είναι ούτε, μια ομάδα, άρα, ούτε... Αφήσει, είναι μια ομάδα του χεριού. Και βέβαια είπαμε ότι η διασταύρωση του Αντιτοκούμπο του δίνει το δικαίωμα και με βάση των απουσιών τη Βοστόνη, των Celtics, να ονειρεύεται ακόμα και τελικό NBA. Ε, Ανατολή. Τώρα να τα φτάσει εκεί, όλα γίνονται. Δεν μπορώ να πω δηλαδή να του βγάλω εκτό. Mm -hmm. Τελείω. Σίγουρα δεν έχουν δείξει καλά στοιχεία φέτο του Μιλγόκη. Έτσι, αλλά τα πλέον είναι μια άλλη ιστορία, παιδιά. Τα πλέον είναι κάτι διαφορετικό. Και πολύ μεγάλη ενδιαφέρον φυσικά Νίκο, νομίζω όλοι μας το περιμένουμε αυτό. Αν πάνε φυσιολογικά λέμε τώρα τα αποτελέσματα, θα δούμε τελικό Houston Golden State στη Δύση. Mm -hmm. Έτσι. Εκεί θέλω να δω όταν είναι τα δύσκολα, γιατί στην κανονική περίοδο... Εγώ εκεί θέλω να δω, φίλε. Εντάξει, Σουτάριο, Αρίζα, Βάζιο, Καπέλα και ξέρω εγώ. Εκεί να δω τι θα γίνει. Όπως με μεγάλο ενδιαφέρον θεωρώ ότι θα έχει και η τριπλέτα του Οκλαχώμα, που είναι παίχτες με τεράστια εμπειρία ε, από play-off, ο Βέσμπουρ και ο Τζορτζ. Okay, ο Καρμέλο παιδί. δεν έχει δυστυχώ μεγάλη εμπειρία ξέρω από ξέρω πλέον. Εγώ, ξέρω, ρε παιδί μου, ότι το Βέσμπουρ δεν το συμπάθησε και τόσο πολύ. Δεν ο... okay. το συμπαθώ, ρε φίλε. Ναι, παιδί μου, αλλά επειδή είναι τέτοιο τύπο, δεν θε κάποια στιγμή να τον δει. Να φτάνει πολύ μακριά, ρε παιδί μου. Εγώ, εγώ θέλω πάρα πολύ τον δω. Να, να, να φτάσει πολύ δε, μακριά. Δεν μου Δεν μ' αρέσει ο Βέσμπουρ. Εντάξει, παιχταρά. Θεωρώ ότι. Αυτή η τριπλέτα δεν έχει δέσει καθόλου. Δηλαδή δεν μπόρεσε δε να δέσει ούτε στο ελάχιστο. Προχθές που έβλεπα το match με το Χιούστον, mm -hmm. ε, ήταν το μοναδικό παιχνίδι που ο Westbrook έβαλε στην άκρη, assist, οτιδήποτε και είπε θα παίξω άμενα στο Χάρντεν. Mm -hmm. Άφησε την μπάλα στου άλλους όλους και αυτός έβριζε στο Χάρντεν. Και έτσι κέρδισε ο Κλάχωμα. Mm -hmm. Αν αυτό το στα playoff, δηλαδή ο Χάρντεν, ο Συνόμου Βέσμπρουγκ, να βάζει την ομάδα ε, πάνω από τον εαυτό του... Και τον ρόλο του πρωταγωνιστή που έχει, και να γίνεται ένα απλό κομπάρ που παίζει άμυνα, νομίζω ότι το Κλαχώμα δεν πρέπει να την υποτιμήσει κανεί. Με τη λογική ότι ο Τζόρτζ και ο Καρμένο μπορούν να σηκώσουν το βάρο στο επιθετικό. Έτσι. Δεν ξέρω, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή, αυτή τη χρονιά του NBA, νομίζω, γιατί εντάξει, πέρσι ο Κλαχώμα έκανε μια τρελή πορεία, αλλά έξερε ότι δεν μπορεί για παραπάνω. Εντάξει, ήταν μόνο όσο πήγαινε ο Βέσμπουκ. Δεν είχε κάτι από πίσω, κατάλαβε. Mm -hmm. Φέτο έχει. Είναι τελείω διαφορετικό. Ε, Εντάξει στην Ανατολή νομίζω ότι όλοι περιμέναμε τη Βοστόνη έστω και με τον Γκάιλ Έλμιγκ να δούμε τι μπορεί να κάνει. Δυστυχώ. Σύγχρονα με τον Έλμιγκ θα ήταν πολύ πιο Εντάξει, ανταγωνιστική ναι. από ό,τι τώρα. Εγώ που είμαι και ο παδό του Σέλτιξ. Και εγώ. Ε, ναι, να δει, τώρα πάει η ιστορία για την επόμενη χρονιά για πρωτάθλημα. Τώρα να δούμε του χρόνου πώ πάνε για ακόμα πιχταρά. Mm -hmm. Να το δούμε το έργο. Mm -hmm. Πολλά ακούγονται κυρίω για ψηλό. Εντάξει mm -hmm. στην Ανατολή νομίζω ότι το Τορόντο Θα έχει γρήγορα το κραστέ με του Κλίβερ, με, με το Κλίβερλαντ. Οπότε εκεί θα φανεί πάλι αν και πάλι είναι άτυχο και πέφτει πάνω στο Cleveland ή αν φέτο είναι φτιαγμένο για κάτι άλλο, για κάτι διαφορετικό. Ε, νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλη ενδιαφέρον παιδιά τα playoff. Και α, α, ε, κανένα ζευγάρι δεν μπορεί να το βγάλει εκτό το Δηλαδή είδαμε ακόμα και το, Clippers, το, το Cleveland με την Ιντιάνα, το 4-5 τη Ανατολή. Η Indiana του έχει κερδίσει φορέ. Με Lance Stevenson, έτσι δηλαδή. Το τρελό αντίδοτο των ε, Λεμπρών. Mm. Ο άνθρωπο που έκανε τον Λεμπρό να, να βγει από τα ρούχα του. Mm. Έτσι, Που η Ιντιάνα ξεκίνησε άσχημα, ξεκίνησε χάλια. Αλλά ο Λαντίπο έχει βρει τον ρόλο στον ηγέτη και βλέπουμε ότι όλα τα γρανάζια λειτουργούν. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τελευταίε διαγωνιστικέ είμαστε ουσιαστικά μία για τι περισσότερε ομάδε και μετά ξεκινάει η διαδικασία του playoff ε, που τα επόμενα χρόνια. Ακούγεται ότι μπορεί να αλλάξει όλη η ιστορία, να μην έχουμε δηλαδή Ανατολή και Δύση, αλλά να είναι όλοι μαζί σε ένα κομμάτι, έτσι ένα, ένα με 16 και παίξτε μεταξύ σα. Ε, εντάξει, στην Αμερική βέβαια το πρόβλημα είναι και οι αποστάσει, έτσι δεν είναι τόσο εύκολο. Mm. Το να πα από τη μία. Δηλαδή έχει τώρα ταξίδια 6 και 7 και 8 ώρε, δεν είναι τόσο εύκολο να πα από τη μία πλευρά στην άλλη. Mm -hmm. Δεν είναι, ξέρω εγώ, Θεσσαλονίκη Εράκλειο. Ε, δεν, ξέρω, δεν ξέρω, νομίζω ότι. Δεν θεωρώ ότι τόσο εύκολα μπορεί να το πάρει το Cleveland όσο λέγανε πολλέ στην αρχή. Ούτε θεωρώ ότι τόσο εύκολα μπορεί το, το Cleveland το Golden State. Ούτε θεωρώ ότι εύκολα το Cleveland μπορεί να πάρει την Ανατολή. Και ξαναλέω ότι περιμένω έχουμε, να δω. Έχουμε, ξέ, έχουμε, αναμονή να δούμε πώ θα είναι το Golden State. Δεν θα έχει ο Πρωτοκύρο Κάρι. Ναι. Έτσι, έχουμε αναμονή να δούμε πώ θα είναι οι πρωταθλητέ που στα play-off γίνονται και καλύτερη ομάδα πάντα. Σίγουρα, σίγουρα. Και, και άμυνα παίζουν και γενικά ε, είναι όλοι του σε μια κατάσταση στη τσίτα αλλά δεν θα έχω σε πρώτο γύρο Κάρι, ο οποίο Κάρι θα λείπει καιρό και όταν θα επιστρέψει με το καλό. Προφανώ και θα είναι ένα ζήτημα το ναι, πώς και, θα είναι. και ακόμα δεν ξέρουν ποιο θα παίξουν και τον κολεστέτ. Δηλαδή, στο, αυτή είναι στο 2, στο 7, μπορεί να βγει από τη Γιούτα το Σαν Αντώνιο οποιοδήποτε mm -hmm. από αυτού μπορεί να βγει. Επίση, οι Ρόκετ φέτο κάνουν ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα, αλλά είναι αυτό που πε και εσύ ότι να σε δούμε στα playoff και μπράβο. τον Μούση και του άλλου του γύρω-γύρω είναι ο Λεμπρόν που αυτό που έλεγα πριν ότι η ομάδα όλη τη σεζόν δεν παίζει τίποτα. Έτσι υπάρχουν βράδια που οι καβαλίε είναι για μπάτσε. Ναι, δεν μπορεί ναι, ναι, ναι. να χάσει τα ναι, ναι, Το μπάσκετ είναι πολύ κακό που παίζουν. Αλλά επειδή έχει το Λεμπρόν, λε ότι άμα αυτό στα playoff που θα είναι σε τέτοια λογικά. Έχει πέσει παιχνίδι νομίζω. Ε. Ναι, 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 άμα έχει τρίπλου ε, ναι. ναι. ε, δάμπλ στα, στα playoff, τρεχάει. Ακριβώ. Προφανώ και θα τραβήξει κι άλλου και οι Cleveland θα, γίνουν ένα από τα, από τα φοβόροι. Οι Celtics για μένα είναι αυτό που λε ότι σε όλη τη χρονιά, αν ήταν πλήρη, θα του περιμέναμε να του δούμε τώρα στα πλοίο. τι μπορούν να κάνουν. Αλλά χωρί τον Irving. Έχουμε υπομονή, έχουμε έχουν, 10. Δεκα... Είναι φοβερό τέλο στο τελικό του Euro Cup. Κέρδιζε 70-63 η Κουμπάν, είναι 72-69, κλέβει την μπάλα τα Ρουσάφακα, τρώει τρίποντο η Κουμπάν, πάει 72-72 με τον Μπλατ και τώρα το μάτς πάει στην παράταση. Η Κουμπάν ήταν μπροστά 70-63, αν θυμάμαι καλά, περίπου 1,5 λεπτό πριν το τέλος. Αξίζουν να το χάσουν και στο χάσουν. Και ο μεγάλο Μπλατ το, το πήγε στην παράταση τώρα, 72-72 κανονική περίοδο. Το λέω και το έχω εδώ μπροστά μου τώρα και το, και το έβλεπα. Έκλεψε την Πάρατα Ροσάβακα με 6,5 δευτερόλεπτα να απομένουν, 10 μάλλον κάπου εκεί. Έβαλε τρίποντο, δεν εδώ ποιο ήταν. Και έστειλε το Μπλατ στην παράταση και δεν αποκλείεται να σπάσει και η έδρα εκεί. Mm. Μάλιστα. Ωραία. Τέλο. Φτάσαμε στο τέλο και σήμερα τη σημερινή εκπομπή, BASKED Έτσι θυμίζω ότι αύριο. Θα είναι και εδώ Νίκο. Εγώ θα είμαι και στο Παλέ ε, Από νωρί έχουμε ε, 5 ώρα το Aek Pauk, 6 ώρα το Ari Kimi, 6 ώρα το Χολαργό mm Heracles. -hmm. Έτσι δηλαδή, μπασκετική ημέρα αύριο. Mm -hmm. η, 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 από το απόγευμα μέχρι και το βραδάκι μπασκετική ημέρα με μεταδόσει αγώνων, ρεπορτάζ, δηλώσει των πρωταγωνιστών μετά και από Αθήνα και από Παλέ και από Χολαργό και από το Άκα δηλαδή. Να δούμε τι γίνεται. Να ευχηθούμε να είναι μια καλή μέρα με το 3 στα 3 για τι ομάδε τη Θεσσαλονίκη. Το έχουν ανάγκη και οι τρει παίζουν τέρμπι και οι τρει παίζουν παιχνίδια κρίσιμα για αυτό που θέλουν να πετύχουν στο αποτάθημα mm -hmm. Έτσι να ευχηθούμε ότι καλύτερο, Νίκο, mm -hmm. αύριο. Mm -hmm. Ωραία. Λοιπόν, αυτά από εμά ακολουθεί ο Μπαλαντέρ με Νίκο Παδόπουλο και, και Θανά Ε, Μαζί μα ήταν και τη δεύτερη ώρα και η Ότον Κλίν Παντελίδη με μπαταρίε, λιπαντικά, χημικά, αξισουάρ αυτοκινήτου. Πλήσιμο αυτοκινήτου και γυάλισμα και βιολογικό καθαρισμό με κορυφαία βρετανικά προϊόντα. Στη χρυροκομείου λαμπράκι 100 στην Ανοτούμπα, 938-875 το τηλέφωνο. Και φυσικά. Και φυσικά δόξας, η φυσικά δόξα μπαχαρικά, εταιρεία που εδώ και 40 χρόνια φροντίζει τα πιάτα και τι γεύσει των Θεσσαλονικίων με εκλεκτά προϊόντα από όλο τον κόσμο. Περιά κουρκουμά, κανένα και σαλάτια μαλαίων. Έτσι διάφορα είδη σε έλαια και θεραπευτικά βότανα. Χαμομίλη, Λουίζα Θυμάρη, Βασκόμιλο, τσάι εξωτερικού. Έτσι ε, πάρα πολλά πράγματα μπορείτε να βρείτε στην εταιρεία Δόξα. Ολυμπίου Διαμαντή 21, τηλέφωνο 2310-55646 και στο δόξα παύλασπάισι.gr σε λαδινικού χαρακτήρε φυσικά. Λοιπόν, καλό σα βράδυ. Και και Εμεί αύριο. Να λέμε αύριο εδώ από νωρί.